Μύρισε Παρασκευήλα. Τόσο μα τόσο απλά. Μύρισε Παρασκευήλα, Θεσσαλονικήλα, σχεδόν καλοκαιρίλα. Απλά έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Λίγο, όχι πολύ, λίγο. Η κίνηση στην πόλη αυξημένη εννοείται. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Ειδικά οι εποχούμενοι σε δίτροχα και τετράτροχα εννοείται να μην συγκρουστείτε με αλόγατα. Κυκλοφορούν πάρα, πάρα πολλά αλόγατα, ειδικά στην οδό Τσιμισκή. Τρόικα εδώ στο λίμπρο της καρδιάς σου, 107,4 μεγάκι των FM. Ξεκινάμε με παρουσίαση Σωτήρη Δασκαλάκη. Ένα ακόμη πρόβλημα Παρασκευής μαζί μας. Σωτήρη, θα μπορούσαμε να έχουμε στο γρήγορο skid row I remember you. Το I remember you 2, το 2. Όποτε με την ησυχία σου, όποτε μπορείς. Ό,τι με την ησυχία σου, όποτε μπορείς. Πάρω, δίνω Pink Floyd, αλλά μην το. Εντάξει, κάνουμε καμία. Δε, ό,τι θέλουμε. Όπα. Sorry, τόση ώρα. Δεν πειράζει. Μιλούσες, εντάξει. Λέω, πες τώρα. Ναι, καλά. Το πήγες. Γιατί μέχρι τελειώσει την ιστορία του Τσαλτίδη, έξω θα πάμε στο διάλειμμα. Βέβαια, ωραία, ωραία. Λοιπόν, να κερδίσουμε χρόνο, ναι. Γιατί πραγματικά σήμερα πρέπει να πάμε για ρεκόρ μηνυμάτων. Μήνυμα δεν βλέπουμε τώρα, οπότε αν έχει στείλει κάποιος, ζητάμε συγγνώμη. Διαβάσω, θα τα δούμε σε λίγο. Εμείς δεν βλέπουμε μήνυμα, βλέπουμε μόνο ένα, κάτι σαν ένα κτίριο μεγάλο MOV που βρίσκεται στην παραλία Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω και τι είναι. Δώστε λίγη προσοχή, παίρνουμε μουσική ανάσα με το χαλί μας για να σας δώσουμε τους σημερινούς μας διαγωνισμούς. Λοιπόν, και θέλουμε στο κομμάτι των δύο ομοειδών διαγωνισμών πάρα πολύ προσοχή. Δίνουμε και σήμερα τρεις μονές προσκλήσεις για τη Λαϊβάρα, το απίστευτο οπτικοακουστικό σοου των Brit Floyd, ένα 2-2.5 ώρο tribute του Pink Floyd, αύριο το βράδυ στο Fix Factory of Sound. Και σήμερα τρεις τυχεροί θα γλιτώσουν το εισιτήριο των 33 ευρώ. Έκανα ένα λάθος χθες, δική μου ευθύνη, μόνο στο Musicland εισιτήριο. Στο τέλος Δημητροπόλεως, έτσι, ξέρετε πού, στον Τζο. Και όσοι μπαίνετε μέσα, βλέπετε και καμιά ματιά στις βινιλιάρες και στις συντάρες που έχει ο Τζο. Όχι μόνο αγοράζουμε εισιτήριο, έτσι. Τρεις μονές προσκλήσεις για το live των Brit Floyd αύριο βράδυ στο Fix Factory of Sound. Πάμε τώρα στο τι σας έχουμε για απόψε, που είναι δύο ομοειδείς διαγωνισμοί. Αυτή είναι η διαφορά δική μου με τον Κόλκα. Ο Κόλκας τώρα θα μου είχε βρει στο σπίτι και την Παναγία. Είναι η διαφορά του Ηρακλής με το ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για απόψε, τρεις διπλές προσκλήσεις. Έτσι, ούτε μία ούτε δύο, τρεις διπλές προσκλήσεις για την απίστευτη παράσταση Γκέμα του Λιαντίνη. Το αριστούργημα του Λιαντίνη, το Γκέμα με έναν θεό πρωταγωνιστή, τον Νίκο τον Καλογερόπουλο. Οφείλω να ομολογήσω ότι έκανα λάθος στην χρονιά της συγκλονιστικής ταινίας, που είναι η κορυφαία κινηματογραφική σκηνή του Νίκου Καλογερόπουλου. Η κινηματογραφική στιγμή, όχι σκηνή. Όχι Γκέμου, Κόκοτας, Γκέμα. Το μάθε παιδί μου γράμματα. Mm. Λοιπόν, Γκέμα του Λιαντίνη πήρε παράταση. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι παράταση. Αν δεν κάνω λάθος, λόγω των sold out παραστάσεων, με Νίκο Καλογερόπουλο και δίπλα του, πέρα από τους άλλους 6 ηθοποιούς, μία από τις πιο όμορφες Ελληνίδες, γενικά Ελληνίδες. Και σίγουρα μία από τις τρεις πιο όμορφες Ελληνίδες ηθοποιούς της γενιάς της, μάλλον την πιο όμορφη, την Κατερίνα Διδασκάλου. Στο θέατρο Αριστοτέλειων, απόψε, ώρα 9. Έτσι, τρεις διπλές προσκλήσεις. Και δίνουμε και τρεις διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της παραστασάρας «Ο Συλλέκτης», το αριστούργημα, ένα υπέροχο θρίλερ του Τζον Φόουλς, σε μετάφραση και σκηνοθεσία του καλού φίλου Αλέξανδρου Κοέν. Αλέξανδρε, καλημέρα. Άρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που διαρκώς η καριέρα σου ανεβαίνει και ελπίζω κάποια στιγμή να δικαιωθώ για σένα. Λοιπόν, Αργύρης Αγγέλου, η Ιωάννα Πηλιχού, νομίζω λίγο πολύ όλοι τους γνωρίζετε από διάφορες τηλεοπτικές σειρές. Ο Συλλέκτης του Τζον Φόουλς, απόψε με Αργύρη Αγγέλου και Ιωάννα Πηλιχού, η πρεμιέρα στο θέατρο Αθήνεων. Στην Βασιλίσσης Όλγας, 35. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Κύριε Παθασικό, συγγνώμη, έτσι το πέταξες. 35, θυμάμαι, την 35. Α, μπράβο ρε σκύλε. Από τις... Πού δίναμε πολλές φορές, πέρσι. Από αυτό ή που παίρνεις κοσμάκι και το βαράς στο κεφάλι. Όχι ρε φίλε, τι παίρνεις, από και 3,5 ευρουλάκια τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Απλωμένο χέρι, απλωμένη παλάμη. Ωραία, δηλαδή αν σε πάρει από εκεί, μια κυρία πάει στο θέατρο, βγει. Μια γυναικούλα, η καημένη. Έχει δηλώσει τη σύνταξή του στο θέατρο. Ναι, πες μου. Και την πας. Πού να την πάω? Στη μέση της Λαγκαδά. Ναι. Θα την πάρεις 3,5 ευρώ. 5 ευρώ θα σιγά το πράγμα, ρε σλάμα. Για τότε γιατί λες αλήθεια. Το 3,5 είναι ελάχιστη ακάμη. Γιατί λες 3,5? Άσε με τώρα, ρε. 3,5 θα την πας. Πάλι από πάνω θες να πας. Αν έχει και κίνηση, μέχρι τη χάνει. Άσε με τώρα. Ποιο είναι σε μένα τα λέτε, ρε φίλε. Σε μένα τα λες. Πάρ το πρωτάθλημα και να ησυχάσουμε, αλλά μην λες τώρα ότι να. Τι να ησυχάσουμε, μετά τα χρυσινά.
Μη λες ότι να είναι. Σε ένα μένα κάρβουνε είμαστε με τα χθεσινά. Εντάξει. Οπότε, παιδιά, λίγη προσοχή. Πληκτρολογείτε FM. Αφήνετε κενό. Γράφετε όνομα και επώνυμο. Δίπλα γράφετε live για τους Brit Floyd. Για το θέατρο γράφετε για ποια παράσταση θέλετε. Έτσι. Αριστοτέλειον ή Αθήνιον. Ο συλλέκτης ή γκέμα. Μην γράψει κανείς θέατρο μόνο. Δεν μπαίνει πουθενά. Και το αποστέλνει στο 54526. Έχουμε τα θάσει τα πρώτα μηνύματα. Δεν ξέρω αν δίνουμε. Μισό λεπτό λίγο. Χρήστε, βάλτε το εδώ πέρα. Φέρω στο εδώ. Βάλε, μα τσέκαρε τα δικά μας λιγάκι. Περίμενε να φύγει η κατάρα του Τσατσαρού. Εκεί είμαστε. Βάλτε το στα automatic. Ένα... Συγχαρητήρια για τους οπαδούς εθνικής που ακολούθησαν την ομάδα στο Τάμπερ. Λοιπόν, πάντως χθες το ΟΑΚΑ ήταν εκκλησία. Λέει το φιλί του Ντιέ, τον καλημερίζουμε. Αυτός μας επαρνιάζει μεσικά. Και το επόμενο μήνυμα είναι του Κυριάκου, του φίλου Κυριάκου, που μπαίνει για το γκέμα και για το συλλέκτη. Σε όποια από τα δύο του κάτσε. Δεν πειράζει τίποτα, Σωτήρη. Να μην ξεχνάτε. Okay. Okay. Λοιπόν, έτσι, καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Τρία εισιτήρια, Άρης Περιστέρη. Ωραία. Ψάχναμε για το διαγωνισμό που θα είναι τέταρτο κατεδρομένο. Ήρθε. Εντάξει, Άρης Περιστέρη στο μπάσκετ. Τρία εισιτηριάκια. Μη στριμώχνεστε ένα-ένα. Πιστεύω ότι θα είναι με διαφορά ο τέταρτο σε συμμετοχή διαγωνισμό. Okay. Προσοχή, κάντε ό,τι ο Κυριάκος. Δηλαδή για το θέατρο, μην γράψετε θέατρο σκέτο. Είναι δύο οι παραστάσεις και είναι και οι δύο απόψε. Θα γράφετε ή γκέμα στο Αριστοτέλειο ή συλλέκτης στο Αθήνιον με Αργύρη Αγγέλου και Ιωάννα Πηλιχού. Τα χαιρετίσματά μου στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πες το γιατί είπαμε. Αυτό, τα χαιρετίσματα. Α, νόμιζα. Τσατσιλίκι, κάνει. Δεν ξεπερδίσει, δεν κάνει. Δεν έλεγα στον παδό που δεν διαγεί καλά. Ακριβώ το αντίθετο. Όπα, όπα, μην το κουνά. Ναι, ναι, συγγνώμη. Αλλά φίλε, είμαι λίγο κνευρισμένο. Όχι, βάλτε ακουστικά. Χρυσάτε για να ακούσετε, θα καταλαβαίνει γιατί υπάρχει λόγο το λέει. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλημέρα, για γκέμα μπαίνει. Μπαίνει παλικάρι μου. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Παιδιά, το γκέμα δεν παίζεται, έτσι. Το γκέμα δεν παίζεται. Είναι του συγχωρεμένου του καθηγητή του Λιαντίνη που θυμάστε, είχε εξαφανιστεί στον Ταΐγετο. Α, που το ναι. Στα τέλη του 90. Λένε ότι κάτι έψαχνε αυτός. Ναι. Ναι, τεράστιο πνεύμα. Ναι. Απλησίαστο. Τέλεια, πώς είναι αυτό δίπλα μου. Έχει τόσα χρόνια. Πώς είναι αυτό δίπλα μου. Ναι. Καμία σχέση. Έτσι, έχει... Έψαχνε τα τέτοια, ρε. Πώς θα τα βάλεις τα ακουστικά. Τα είναι παλικάρι μου, είναι ψυχή. Έψαχνε, πώς τα λένε αυτά. Γιατί, πώς τα λένε αυτά. Όχι, ρε. Τα μαγνητικά πεδία και τέτοια. Τέτοιο ήταν αυτό. Όχι, ρε, τα τέρατα. Τα μεγάλα τα τέρατα με τις μεγάλες πατούσες. Πανεπιστημιακός συγγραφέας, μελετητής του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Το βρήκανε. Τον βρήκαν. Το βρήκαν. Τα αίτια είναι ακόμη είναι καθόριστα. Ναι. Αυτοκτονία απλά είπανε ναι. Ως συνθήκες ναι. Θανάτου. Κατέβασε το λίγο. Κατέβασε το. Δεν με αυτόρεση. Μεγάλη, τεράστιο πνεύμα. Που έφυγε σε ηλικία 55 ετών. Τεράστιο πνεύμα. Που βρέθηκε σε μια χαρά, αν θυμάμαι καλά, στον Ταΐγετο. Αυτό είναι ο Λιαντίνη, έτσι. Και η παράσταση μεταφέρει. Δεν φταίει τώρα, μωρέ. Δεν κάνει τίποτα ο Χρυσανθός. Η παράσταση μεταφέρει στη σκηνή θεατρικά τον φιλοσοφικό λόγο ναι. Και το πνεύμα όσων πίστευε και όσων ερευνούσε ο Δημήτρης Λιαντίνη, ο οποίος κατακόταν από τη Λιαντίνα Πελοποννήσου. Φυσικά και εγώ δεν το ήξερα. Λιαντίνα νομίζω. Λακωνίας. Μπορεί να νομίζω ότι είναι κανένα χώριο της Σικελίας. Αν δεν κάνω λάθος. Αν θυμάμαι καλά. Και να χειρίζεις από εκεί. Να χειρίζεις ναι. Από εκεί. Καλημέρα, Χάρη. Μπαίνεις για Brit Floyd και έχουμε την καλημέρα σου. Άρα, συνοψίζουμε διαγωνισμούς. Τρία εισιτήρια, γιατί αυτό μπορεί να το πει και ο Χρύσανθος. Τρία εισιτήρια για το Άρης Περιστέρη στο μπάσκετ Κυριακή απόγευμα στο Nick Gallis Hall. Στις 5, έτσι. Ωραία είμαστε τώρα. Τρεις για μονές για Brit Floyd αύριο, το tribute στους Brit Floyd. Ποιος. Το tribute στους Pink Floyd. Έτσι. Οι Νταλίκες φτάνουν σε λίγο στη Θεσσαλονίκη από το λοθισμό Live της Αθήνας. Γι' αυτό έχει κίνηση. Αν δεν μπορεί να κουβαλήσουμε, πάρει και ένα ταξάκι. Για απόψε, τρεις διπλές προσθέσεις για το γκέμα του Λιαντίνη και τρεις διπλές. Το γκέμα του Λιαντίνη τι είναι. Είναι θεατρική παράσταση ναι. Με τον Θεούλη Νίκο Καλογερόπουλο. Ναι. Ο Λιαντίνο Καλογερόπουλο. Ο Καλογερόπουλο, ωραίο, μου αρέσει. Ο Νίκος Καλογερόπουλος. Ναι, ωραίος. Έτσι. Ποια είναι η κορυφαία του κινηματογραφική στιγμή. Οπα. Του Καλογερόπουλου. Του Νίκου του Καλογερόπουλου. Για να δούμε. Του Καλογερόπουλου. Στρίμα, κορυφαία. Δημόσιο τον παίρνει με κανέναν άλλον. Στο μυαλό σου. Όχι, εντάξει, είναι αυτό. Το Χαραλαμπόπουλο μπορεί να είναι. Που έχει πει το. Με το... Παίζει εκεί με τον Καραϊσκάκη. Η κορυφαία του κινηματογραφική στιγμή του Καλογερόπουλου είναι. Με τη Χούντα εκείνο το. Λούφα και παραλλαγή. Το Λούφα και παραλλαγή. Δεν είναι εκείνη, όχι. Είναι εξαιρετικός. Είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή. Είναι εξαιρετικός. Η πιο εμπορική. Η κορυφαία σε του με τη Χούντα. Καθημερινά όμως. Είδες. Παραδέχομαι. Η κορυφαία του είναι. Παιδιά, τι έγινε. Ναι, έλα, παίξε μπάλα. Παίξε μπάλα. Σαν να είμαι πως τώρα. Ξεπέρνιονται όλα. Η τελευταία, η κορυφαία του είναι το μάθε παιδί μου γράμματα. Ναι, όντως είναι το μάθε παιδί μου γράμματα. Το οποίο το έχω δει και αυτό. Με τον Τζάκο να αναρωτιέται πόσα χρόνια έχει πάει στο σχολείο.
Είπα κινηματογραφική. Να, ναι. Τώρα τηλεόραση δεν βάζω. Άλλο ναι. Στην Κάμπικο, άλλο ο Πάτσο. Ξαναλέω, όπως βλέπεις, το ξέρω και αυτό με τον Τζάκονα που λέει τρία χρόνια στο δεύτερο. Πέρι, έξι χρόνια στο ένα. Ποιος είναι όμως ο Θεός που παίζει σε εκείνη την ταινία. Ο Θεός. Ο κομμουνιστής ο τέτοιος. Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Που τι είχε πει. Εσύ Ασλαμή, πες μου λέει. Τώρα μιλάμε. Δηλαδή, αν ήσουν έξω, θα έλεγε ότι ξέρω μόνο από μπάλα. Μιλάμε για ποιότητα. Και βλέπεις ότι σου βγάζω καθημερινά ταλέντα. Στο τραγούδι, στο κινηματογράφο, στο θέατρο. Τι άλλο να κάνω. Από όλα αυτά που είπε, αν ρωτούσα τα ίδια. Στον Κόλκα. Δεν ξέρει τίποτα. Θα μου απαντούσε στο NBA. Μην μπουκάρει εδώ ο Κόλκα και σε στριμώξει καμιά γωνίτσα και αρχίζει να λες άλλα. Κατάλαβε. Γίνεται. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Ναι, άμα στριμώξει εγώ. Καθίβρισε τα θεία επειδή απλά κάναμε ένα σχόλιο. Τι σχόλιο έκανε. Μιλούσαμε στο κινητό και για το Mars of Sight Gold του Πάου. Αυτού του μείον τρει που θα έπαιρνε ο Ολυμπιακό στο κύπελο για να ευνοηθεί ο Πάου κτλ. Σήμερα μούχτι ακόμα. Σάιτ δεν ανοίγει σήμερα Τσαλτίδη. Μιλά για θέατρα. Έχω γράψει. Δεν με ενδιαφέρει. Εδώ τι λε με ενδιαφέρει. Ωραία, να σου πω λοιπόν. Τώρα ξεκινήσαμε εκπομπή. Θα σου πω. Δεν δικαιούσε εσύ να μιλά για σκάνδαλο με τον Ολυμπιακό. Αχ, εσύ. Αχ, εσύ. Κατάλαβε, Γιώργο, γιατί γίνομαι ειρωνικό. Κατάλαβε. Θέλουν να το πάρουν. Κατάλαβε. Περίμενε. Εμεί πώ ξεκινήσαμε. Εγώ λοιπόν λέω. Εγώ λέω ότι είναι. Περίμενε, ρε φίλε. Γιατί έχετε μια προσέγγιση. Ποια είναι η προσέγγιση. Η οποία είναι πάρτα όλα. Πάρτα όλα οπωσδήποτε. Πε μα, αγόρι. Λοιπόν, είναι σκανδαλάρα ολκή ο Ολυμπιακό. Δεν τιμωρήθηκε με μείον τρει. Αλλά είναι σκανδαλάρα ολκής και δεν τιμωρήθηκε και εσύ με μείον τρεις. Ωραία, αυτά έχει την παπάθη που γίνεται την καλύτερη. Στο ΠΑΟΚ. Άκου λίγο τι κάνεις. Περίμενε, θες να μιλήσουμε σοβαρά ή θα κάνεις χαβαλέ. Γι' αυτό έγινε αντιπαθητικός. Α, ναι, σωστά. Γι' αυτό έγινε αντιπαθητικός. Τι θες να μιλήσουμε. Άμα θες να κάνουμε χαβαλέ. Καλύτερα αντιπαθητικός και δίκαιος παρά συμπαθητικούλης και φιδίσιος. Θέλω για ένα λεπτό να δούμε αν θα είσαι δίκαιος. Πέταξες Μολότοφ. Τραυματίστηκε αστυνομικός. Και αρχίσατε. Όχι, δεν ήταν απ' έξω. Όχι, ήταν μακριά. Κάει και καντίνα. Ήταν αναρχική. Από τον Ζάκα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Η επιτροπή πρόσεξε. Όχι που τιμώρησε την ΑΕΚ της Λίγκας, γιατί έχει διαφορά. Η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ σε τιμώρησε με 15.000 ευρώ. Μάλιστα. Και πουλούσατε τρέλα. Όχι στην Παπάφη, όχι εντάξει, πώς έλεγες εσύ. Για τα Χριστούγεννα ανάψαμε. Δεν έκανε χαβαλέ με αυτό. Τέτοια. Ωραία. Δεκτό. Δεκτό, ρε φίλε. Άρα τώρα. Έρχεται λοιπόν μετά από ένα μήνα, ευνοείται μετά από σένα και ο Ολυμπιακός. Ναι. Κάνει και πώς πάει ο Ολυμπιακός. Πάει με τη δική σου αδοτική απόφαση. Ναι. Ο Ολυμπιακός περίμενε τιμωρία. Πρώτα απ' όλα το Ολυμπιακό το παιχνίδι διεκόπη. Φιλέ. Διεκόπη. Φιλέ, πας με το ίδιο άρθρο. Με το ίδιο άρθρο. Βιοπραγία και τραυματισμός αστυνομικού. Μάλιστα. Είναι το ίδιο άρθρο. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο είναι ακριβώς, άμα το ψάξεις το βρεις. Θα τα βρεις, θα τα βρεις εσύ. Εσύ πάτησες στο γεγονός και έλεγες δεν ήτανε στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ ήτανε. Δεν ήτανε. Έξω από τη θύρα 7 δεν είναι περιβάλλον χώρο. Δεν είναι περιβάλλον χώρος. Είναι. Τέλος πάντων, νομικά το πήγες, τη γλίτωσες. Ναι. Πάει και ο Ολυμπιακός με τη δική σου την απόφαση. Ναι. Και δικαιώνεται και αυτός. Ναι. Από εδώ και πέρα δηλαδή. Γίνεται λοιπόν εσείς που πριν δύο μήνες. Περίμενε. Την πλήρωση ΑΕΚ ουσιαστικά. Περίμενε, ρε φίλε. Πριν δύο μήνες. Εσείς κοροϊδεύατε, κάνατε πλάκα και το τέτοιο, ενώ ευνοηθήκατε. Ναι, ναι, ναι. Ευνοείται και ο Ολυμπιακός και βγαίνετε σήμερα. Ενώ έχετε ευνοηθεί και έχει ευνοηθεί και αυτός και λέτε αδικία. Τώρα, ο Ολυμπιακός δεν τιμωρήθηκε. Κάτσε ρε φίλε. Ο Άρης είναι αδικημένος. Τώρα, ο Παναθηναϊκός είναι αδικημένος. Ο Ατρόμητος είναι αδικημένος. Τώρα που το είπες, Σωτήρη, τρία λεπτά. Τώρα που το είπες, είχε ζητήσει ένα λεπτό. Τρία λεπτά. Περίμενε. Καταλαβαίνεις τι λέω. Και η ΑΕΚ δεν είναι αδικημένη. Δεν είναι, γιατί η λογική που υπάρχει στον ΠΑΟΞΗ ειδικά είναι εξής. Με μείον βαθμούς. Ναι, η ΑΕΚ τι λέει. Ναι. Εμείς τιμωρηθήκαμε, αυτοί δεν τιμωρήθηκαν. Έχει άρα. Έχει κι άλλο Ολυμπιακός. Περίμενε. Υπάρχει θέμα υποτροπής. Περίμενε, ρε φίλε. Υπάρχει θέμα. Άμα καταδικαστεί για συγκεκριμένο πράγμα, υπάρχει. Ναι. Γιατί λοιπόν, και με τον Παναθηναϊκό γίνανε. Τι? Με τον Παναθηναϊκό γίνανε. Τι γίνανε με τον Παναθηναϊκό. Άρης, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τι έγινε με τον Παναθηναϊκό. Πάλι. Μολότοφ και τέτοια. Αν. Άλλη εβδομάδα είναι αυτό. Πρόσεχε. Από τη στιγμή που μιλάμε για διαφορετική διοργάνωση, δεν υπάρχει θέμα υποτροπής. Είναι άλλο το κύπελλο, άλλο το πρωτάθλημα. Αλλά. Αν πάει με το ίδιο άρθρο και τα λοιπά, μπορεί να τιμωρηθεί μακροπρόθεσμα. Αλλά σου λέω, δεν μπορείς να λες, φίλε, ότι είσαι αδικημένος. Α, σωστά, ναι. Ούτε η ΑΕΚ όμως μπορεί να λέει ότι είσαι αδικημένος. Τι κάνετε. Αυτός που τιμωρείται, λέει, α, αδικούμε, εγώ τιμωρήθηκα, οι άλλοι όχι. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να μην τιμωρείται κανένας. Και οι ομάδες που δεν έκαναν κάτι. Σου λέω, ο Παναθηναϊκός, ο Ατρόμητος, ο Άρης, η Ξάνθη. Αυτές είναι οι αδικημένες ομάδες, φίλε. Γιατί δύο ομάδες ευνοήθηκαν. Και οι άλλοι δύο δεν ευνοούνται. Πώς τα φέρνει ο νομικός, ρε παιδί. Σωστό. Ο νομικός σου εξήγησε πάρα πολύ σύντομα συγκεκριμένα πραγματούδια. Εσύ πες ότι δεν ισχύουν. Σε 4 λεπτά. 4 λεπτά, μάλιστα. Του χρόνου μου σκέφτεσαι να λες. Σε εκείνο το τέτοιο που δεν τιμωρήθηκε ο Πάοκ πάρει το πρωτάθλημα. Που ο Πάοκ έπρεπε να φάει μείον αγωνιστικές, μείον βαθμούς για τα σκηνικά που γίνονται στο Πάοκ. Δεν είπα τίποτα τέτοιο φέτος.
Τι φέτος, εδώ μια εβδομάδα πέρασε. Ένα απλό πράγμα. Μια εβδομάδα πέρασε. Υπάρχει Παοκάρης. Υπάρχει Παοκάρης. Άκουγα δύο ώρες πριν στο Στατσαρό, ναι, βγαίνανε οι ακροατές, ναι, και λένε για την αδικία, ναι, και η εύνοια που είχαν ο Ολυμπιακός. Και έχει γίνει. Πρόσεξε. Τα ίδια επεισόδια με Μολότοφ, με τραυματισμό αστυνομικό πήγε στο 424. Έβγαλαν ανακοίνωση το σωματείο των αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη. Εκτός γηπέδου. Εκτός γηπέδου. Και το Ολυμπιακό εκτός γηπέδου γίνανε, Παναγιώτη. Μάτς δεν σταματήσει. Και τη ΣΑΕΚ εκτός γηπέδου γίνανε. Ναι. Και δεν σταμάτησε τη ΣΑΕΚ, Παναγιώτη. Τη ΣΑΕΚ δεν σταμάτησε, Ολυμπιακό σταμάτησε. Είναι το ίδιο άρθρο, δεν έχει σημασία. Μην πιάνεστε από περιστασιακά γεγονότα που σας τα πληροφορούν και σας τα μεταφέρουν ακριβώς για να δικαιολογήσουν αδικαιολόγητα. Τον ΠΑΟΚ τον ευνοούμενο, φοβερό πράγμα. Δεν είναι. Φοβερό αυτό που λέει. Χρήσαφε, στο συγκεκριμένο είναι ρε φίλε. Δεν έγινε πουθενά είδηση στην πόλη. Από θες να σε ρωτήσω. Αν το έκανε ο Σαββίδης αυτό, πες μου τι θα γινόταν στην πόλη και στον ομόδο και στη Μακεδονία όλη. Ποιο πράγμα. Το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού που κάνει Μελισσανίδης. Με επιτροπή από προσωπικότητες. Ρε Μάριε, αυτή ούτε είναι... μισή αναφορά. Μάριε, δυστυχώς, ούτε μισή αναφορά. Δυστυχώς. Με Μίκη Θεοδωράκη. Με Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέ. Πριν τρία χρόνια θα γινότανε. Πριν τρία χρόνια θα γινόταν. Πριν τρία χρόνια προβάλαμε οι πόντι που πάνε να φτιάξουν το ποδόσφαιρο. Θυμάσαι που το έλεγα. Και ο άλλος ήταν που έφυγε. Να βγάλουμε τις μανάδες των ανθρώπων που χαθήκαν εκεί πέρα που βουλιάξαν. Δεν ακούστηκε εδώ ως είδηση ένα δευτερόλεπτο. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε τις μανάδες. Ήταν της γιαγιάς μου τα αδέρφια και του παππού μου. Υπήρχαν, χάσαμε κόσμο εκεί στη Μικρά Ασία. Για άλλο λέω. Για ποιο λες? Για πλοία που βυθίζονται, ρε παιδί μου. Τι? Στου ωκεανού που βυθίζονται πλοία, ρε παιδί μου. Στοιχήματα, τέτοια πράγματα. Ασφάλι, μπλε. Ωραία. Ο Κούρκουλο, τον Κούρκουλο είδε. Ώρα 0. Που παντρεύτηκε και τα λοιπά και ο πεθερό του βούλιαζε και έπαθε καρδιακό κατράκι. Τα βρίσκεται μια χαρά. Καλημέρα κυριούλιδε. Άρη ρε Γιώργο, ένα μήνυμα που πραγματικά αν δεν έρθει θα μα λείψει και το νούμερο Γιώργο να είσαι καλά. Χωρίς φωνές, χωρίς τίποτα, χωρίς γυαλιά οπαδικά, ναι, σου περιέγραψα το γεγονός. Εσύ πες ρε φίλο, τι ισχύει. Ακούω λοιπόν δύο ώρες πριν τους φίλους του ΠΑΟΚ να βγαίνουν και να λένε: δεν το τιμώρησαν τον Ολυμπιακό. Δεν βγήκε ένας να πει όμως: παιδιά, οκ, να μην λέμε κι εμείς. Μπορεί πέρσι να μας κατακρεούργησαν, να το τράβηξαν, να έκαναν κτλ. Αλλά φέτος μας τη χάρισαν με τον Άρη. Δεν βγήκε κανένας να το πει. Δεν μπορεί ρε φίλε να φωνάζει. Δεν μπορεί να φωνάζει όμως τώρα. Γίνει όμως και εσύ δίκαιος μια φορά στη ζωή σου, ρε φίλε. Δεν μπορεί στην Κρήτη να μου λες το πέναλτι με τον Όφη δεν ήταν και ούτως ή άλλως και να το δίνε. Παναγιώτη, είπα τον κανονισμό. Ναι. Συγγνώμη, να πω κάτι. Πες, θα πω κι εγώ. Ήταν πέναλτι και δεν δίνεται. Μιλάμε για πέναλτι για μάτς τώρα. Χριστούγεννα. Δεν είναι πέναλτι. Αν είδε το Όφη Ολυμπιακό. Από τη στιγμή που βγαίνουν οι ομάδες, τι γίνεται και τι ακούγεται, ά, και βάλε δίπλα-δίπλα, ναι, Όφη ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ξέρεις αυτό που κάνει είναι. Το να ένα είναι αγκαλιές, ναι, λουλούδια, φιλιά. Όταν τα το άλλο βγαίνει. Όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα Ολυμπιακός. Η μάνα του το Ρωσίδη. Η ποιότητα, ρε παιδιά, εσύ παίζετε με τους Αβαντίες, με τους Λουθοξόπουλους. Ναι. Η ποιότητα, ρε παιδιά, κατάλαβα. Δίκιο έχεις αυτό που λες. Γίνε όμως τώρα Ολυμπιακός. Τι? Δίκιο έχεις. Δεν γίνομαι ποτέ Ολυμπιακός. Ε, πώς δεν γίνεσαι. Όταν μου λες Στρακαστρού και Παπάφη. Και δεν ήταν. Ολυμπιακό γύρισε. Αυτά λέγανε κι αυτοί. Θα σκάτε γάιδαρο εσείς, ρε. Ωραία, ναι. Στο μάτς με τον Όφη. Είναι σάρα Ολυμπιακό. Δεν έχει τσίπα αυτός ο διπλανός. Είναι γνωστό. Δεν έχει τσίπα πάνω του. Γνωστό είναι αυτό. Δεν έχει περάσει καν μια εβδομάδα. Ακόμα μυρίζει μπαρούτι το καφτατζόγλιο για την νύχτα ντροπή του Ηρακλή. Και έρχεται να μου μιλήσει για το εργοτέλη ΠΑΟΚ που. Φιλικό ήταν το παιχνίδι. Ένα έτσι έπεσε. Αλλά ούρλιαζε όμω. Ούρλιαζε και δεν δέχομαι τίποτα. Αρκεί να ξεπεράσουμε τη λάσπη που θα πέσει πάνω του Ηρακλή. Αλλά στον ΠΑΟΚ τη ρίχνουμε έτσι απλόχερα. Φίλε, ο Λίμπερο δεν είναι λέω τόσο φού. Ναι. Ορίστε. Δεν είναι λέω τόσο φού. Είναι στο τέλος 4. Είναι. Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη. Ο Λουτσέσκου, ναι. Ναι ρε φίλε, ό,τι θέλουμε, ό,τι θέλουμε θα λέμε. Ηρωνεύεσαι τον Λουτσέσκου που έχεις. Παιδιά, κόψτε είναι το. Στην οδό Αβύσου αριθμός 0. Ούτε. Είμαι ένας σύγχρονος Παναής. Παλεύω. Κανένα. Παλεύω με τα κύματα. Αυτό που δεν. Δέσμιος έχω... δικό σας έχω γίνει. Αυτό που δεν αντιλαμβάνεστε πλέον, ναι, είναι ότι δεν είστε μόνοι σας, ναι, στην επικοινωνία. Ναι, μάλιστα. Ναι, μεν είστε οι περισσότεροι. Ναι, μεν έχετε 18 διαφορετικούς τρόπους επηρεασμού του κόσμου. Mm. Αλλά υπάρχουν φωνές που δεν είναι ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και όταν αυτές οι φωνές λένε την πραγματικότητα και την αλήθεια, σας ενοχλεί. Ωραία, βλέπετε αυτό να έχουμε και άλλα θέματα τελείως έκλεισαν. Θα τα πούμε, μια μισή ώρα έχουμε μπροστά μας. Για κάτι που γράφεις και στο ΑΕΚ 365 ότι ο παδί του ΠΑΟΚ τα... Είπα εγώ. Χθες. Εγώ. Δεν το είπα αυτός. Όχι, δεν το είπε, το είπα ακόμα. Αλλά ακούσουμε τι θα πει, ρε παιδιά, να ακούσουμε τι θα πει, κατάλαβες τι γίνεται. Ρε φίλε, εδώ βγήκε ΠΑΟΞής, περίμενε λίγο. Τρεις μήνες και λέγανε ότι ο Σιώπης είναι δανεικός και δεν θα παίξει με τον Ολυμπιακό και θα πάει καστρατερίτιδα. Έβγαιναν, τους άκουγα στον Τρέκια και έλεγαν μετά τον Σιώπη και ο Κουέστα με τον Μαυράη ότι και αυτοί είναι από τον Ολυμπιακό και δεν θα τους βάλουμε να παίξουν. Λέγονταν τέτοιες αηδίες και μπούρδες. Πέσουν και μπούρδα.
Αυτό είναι. Σε ποια κουμπί και εσύ είπες τώρα. Στη Μαρμίδα το βράδυ. Τώρα έλεος. Ναι, αλλά έβγαινε ο... Φίλε, έλεος. Επηρεάζεται ο κόσμος. Δεν το ξέρω, ναι. Όχι, δεν επηρεάζεται. Έτσι, αυτό θέλει να λέει ο άλλος. Εγώ χθες είπα μία ώρα φωνάζω. Με στοιχεία. Ναι. Να μπει και να δει όποιος δεν δει το μάτς στο 18 και 42. Ναι. Να μου πει τι δίνει ο Κουμπαράκης. Ποιο τιμωρεί. Βγάλε τον Καματάκη επιτέλους τον αέρα. Με στοιχεία, εγώ δεν θέλω, δεν θέλω λόγια του αέρα. Κουμπαράκης, όχι. Το λένε. Ο Στέλιος Κουμπαράκης, να βγει. Ναι. Ο Στέλιος, λοιπόν, Στέλιος. Πρέπει να πάμε σε break ναι. Με μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Χωρίζουμε. Και εγώ τώρα πια θα λέω, μικρή μου. Την βούρτσα σου. Να είσαι καλά, Γιώργο Ιταλό. Πραγματικά, το μήνυμα είναι αφιερωμένο στο Σωτήρι Δασκαλάκη. Πραγματικό αραβούργημα. Και πήρα κουραδί στο Τζατσαρό και λέει. Αυτά τα αφιερώνω έτσι. Ο Τζακ Νόρις μπορεί να σκίσει σελίδα στο ίντερνετ. Καταπληκτικό. Αφού στο ίντερνετ πώ δεν σκίζεται. Α, με την. Όχι, δεν είναι κατάλληλο. Ωραία. Πρέπει να πάμε σε break. Να μην τρώμε το διάλειμμα του Σωτήρι, μα πιέζει. Είναι συνεπέστατο σε ό,τι. Όταν το ανέκδοτο είναι κρύο. Έχεις ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Ναι. Καλύτερα να είσαι στην κατάσταση πριν το κρύο ανέκδοτο. Και μήνυμα Θωμάς Τόντον. Πες τον διπλανό σου με τον μπλε αμάξι. Σχετικά με σχόλιο που έκανε νωρίτερα ο Παναγιώτης. Όχι ταξί δεν θα πάρουν όσοι πάνε στους Brit Floyd με τέτοιο εισιτήριο. Αλλά ίσα που θα ζητάνε και δανεικά για καμιά μπύρα. Όχι, είναι τώρα που ξεφορτώνουμε. Λέγαμε για το θέατρο, έτσι. Γιατί είπε ο Παναγιώτης ότι από το Αθήνεον να πάρει μια κυριούλα να την πάει μέχρι το τιμές της Λαγκαδά είναι λέει 3,5 ευρώ. 5. Και με την κίνηση. Και όπως θα πας εσύ, ρε φίλε. Όπως θα πας εσύ. Εγώ, σαν τον τρελό. Το λιγότερο 8 ευρώ. Θα σαν τον το air condition για να καίει περισσότερο. Άσε με τώρα κακομοίρη. Είπαμε, δάκους τη γλώσσα, είπαμε Αθήνων 35 και δάκους τη γλώσσα. Ξέρεις που πλήρωσα πρόπερση 10 ευρώ. Δεν ναι. Αλλάζει ταχύτητα για να καίει περισσότερο. Από το λιμάνι Ανθέων 10 ευρώ. Μου λέει Ασλαμά, επειδή σε ξέρω. Μου λέει πάρε ένα ευρώ επειδή σε ξέρω. Λέω ευχαριστώ, δεν θέλω. Ψεύτης, αν ακούει τώρα το παλικάρι. Εδώ πήγαμε από Ομόνια Ριζούπολη με 5 ευρώ. Καλλιδοπούλου. Κτέλ δεν γράφει ποτέ πάρα όση κίνηση και να έχει πάνω από 8 ευρώ. Και ο άλλος πλήρωσε από το λιμάνι είναι πίσω αλήτης. 10. Είναι αλήτης. Αλήτης εσύ. Διώξτον. Είσαι αλυταράς μεγάλος, τεράστιος. Είμαι ένας Παναής, οδός αβής, ο αριθμός 0. Εδώ αν είναι ο Ολυμπιακός. Για 2 ώρες. Τώρα ο παδός του ΠΑΟΚ που ο μπαμπάς του και ο θείος του είναι Ηρακλειδής. Να βγει τώρα στον αέρα. Λοιπόν, πάμε σε break. Τρία εισιτήρια, Άρης Περιστέρη. Τρεις μονές, Brit Floyd, το show αύριο βράδυ στο Fix. Και για απόψε, τρεις διπλές, Γκέμα του Λιαντίνη, Παραστασάρα. Και τρεις διπλές πάλι για απόψε, ο συλλέκτης του John Fowles με Αργύρη Αγγέλου και Ιωάννα Πηλιχού στο Θέατρο Αθήνεων. Διευκρινίζεις για ποια παράσταση θεατρική θέλεις. Αποστολή στο 54-526. Λοιπόν, πάει. Κορέλα τη Ζαλτίδη, με τα fake. Το λύσαμε το. Ναι, πού να ξέρει η άλλη, πού έπεσε και ο άλλο. 6:30 που δεν θα τα πάρει. Κάθετο εγκύκλιο 85, κάθετο 11:17. Σε στραγάλια θα τα πάρει. Λοιπόν, παιδιά, ένα τεράστιο ευχαριστώ προσωπικά από μένα για την τεράστια συμμετοχή στα πάντα. Βασικά στο θέατρο και στο live των Brit Floyd. Πραγματικά ένα τεράστιο ευχαριστώ. Φίλε 334, αγαπητέ Σάβα, το κινητό σου λιώνει σε 334. Έχει βγει μόνο το Σάβα και το επίθετό σου. Που είναι σχεδόν ίδιο με το Σάββας. Στείλε σε τι θέλεις να μπεις. Τρία εισιτήρια Άρης Περιστέρη, τρεις μονές για το live Brit Floyd, το show αύριο Σάββατο στο Fix Factory of Sound και για απόψε τρεις διπλές και για τις δύο παραστάσεις. Για το γκέμα του Λιαντίνη και για την πρεμιέρα του ο Select John Fowles με Αργύρη Αγγέλου και Ιωάννα Πηλιχού. Είπαμε στο γκέμα Νίκος Καλογερόπουλος, θεός τεράστιος, δεν σχολιάζω, και ο μεγάλος μου έρωτας Κατερίνα Διδασκάλου στο θέατρο Αριστοτέλειων. Και τα δύο είναι απόψε. Οπότε διευκρινίζετε για ποιο θέατρο θέλετε, έτσι δεν γράφετε θέατρο. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα Άρης ή Floyd Live, ό,τι θέλετε, ή γκέμα ή συλλέκτης ή και τα δύο. Ή και όλα τα, για όλα τα μαζί, αν θέλετε, σε ένα μήνυμα. Αποστολή στο 54-526. 54-526. Να υποκληθώ βαθιά στον Δημήτρη τον Σιώβα, τον στόπερ της εθνικής ομάδας, που κάνοντας δηλώσεις αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, είπε «Ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί με τον αντίπαλο». «Ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί με τον αντίπαλο». Εντάξει, η Μακεδονία είναι ελληνική. Καλημέρα Ελλάδα. Νομίζω ότι ο στόπερ του Άρη έδωσε άλλη διάσταση στην σύνταξη. Λεγκανέζε παίζει. Ποιανού Άρη. Στην Λεγκανέζε παίζει. Τι χαζός είναι. Ναι, δεν είμαι χαζός. Θέλω σοβαρό σήμερα να είσαι. Τη Λεγκανέζε, sorry. Επειδή πάρει με τον Άρη, Λεγκανέζε δεν πάρει. Τον μπερδεύουν όλε τι ώρε αυτά. Ναι. Λοιπόν, μα πρίξανε τα ούμπαλα εδώ και τρει μέρε. Ναι. Κάποιοι παραγωγοί του Λίμπερο και μαζί κάποιοι ακροατέ που του θαυμάζουν για την ατμόσφαιρα στο Ελ Κλάσικο τη Αργεντινή. Μέρα καινούρια. Όσοι
Ναι. Όποιος δεν είδε και δεν άκουσε την ατμόσφαιρα εψέ το βράδυ στο Αγγλία 3, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 0, το πάρτι χρωμάτων, μουσικής και τις ιαχές Come on England και USA στο παιχνίδι αποχαιρετιστήριο του Wayne Rooney, πραγματικά δεν έχει ιδέα από ατμόσφαιρα. Βάζει και ιαχές από τον κόσμο που σφάζανε στους πολέμους, όχι. Βαθιά υπόκληση. Στα ατελείωτα split cascall που έβγαλε η Αγγλική Ομοσπονδία, μπράβο, πραγματικά τα ζήλεψα. Να πω κάτι για τους Αμερικανούς. Ναι. Όποιος, το έχω ξαναπεί, όποιος πάει σε κερκίδα των Αμερικανών μέσα σε ποδόσφαιρο χωρίς popcorn και δεν κάνει σεξ, είναι ή γκέι ή ηλίθιος. Άμα είναι γκέι και κάνει σεξ με απίστευτες γυναίκες, τρελή ατμόσφαιρα, πραγματικά rock and roll party σε ένα απλό φιλικό παιχνίδι όπου συναντήθηκε η μητέρα του ποδοσφαίρου κορτσούδια με την μητέρα του rock and roll. Μπράβο. Απίστευτη ατμόσφαιρα, μπαλάρα από την Αγγλία. Καλωσορίζουμε στην Εθνική Αγγλίας τον νέο ήρωα της επίθεσης που είναι μαύρος, όχι έχρωμος, όχι έχρωμος, Θανάση Αντετοκούμπο. Όχι Θανάση. Γιάννη Αντετοκούμπο. Yeah, είναι μαύρος και λέγεται Callum Wilson. Μιλάω για αυτόν εδώ και 1,5 χρόνο για τον Άσο της Μπόρμουθ. Ο οποίος σκόραρε μαγικό γκολ. Για όσους έχουν δει τα γκολ, αν όχι το παιχνίδι, βάζουμε έτσι ένα απλό ποδοσφαιρικό εύκολο ερώτημα. Το πρώτο γκολ, η γκολάρα του Τζέσι Λίγκαρντ και το τρίτο του Κάλουμ Γουίλσον, ποιοι ποδοσφαιριστές ελληνικού συλλόγου της πρώτης εθνικής παίζουν και οι δύο στον ίδιο σύλλογο, έχουν ο ένας το πρώτο γκολ για πλάκα, ο δεύτερος το δεύτερο γκολ για πλάκα. Απορώ, που γίνονται ίδια πράγματα, είναι δυνατόν. Α, ναι, προπυλάξαν δεξιοί στο Πολυτεχνείο. Δεξιοί, δεξιοί στο Πολυτεχνείο. Πού το λέει το δεξί, Μάρικη? Για να προπυλάξαν τον Νίκο το Φίλι και τον Πάνο το Σκουρλέτη, τι θα είναι. Ερώτηση κάνω. Έλληνες. Γιατί οι, είναι... οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι, πολύτεκνοι που τους έχουν κόψει το κοινωνικό τιμολόγιο. Θέλουν να πάρουν 4x4. Εργαζόμενοι. Θέλουν να πάρουν 4x4 που κάνει 35.000 ευρώ. Ναι, συνέχισε. Καλά τα είπες προθέσεις, Παναγιώτη μου, στο τηλέφωνο που μου τα έλεγες, ναι. Πες. Μαρία. Ναι, τι Μαρία. Εγώ με ένα Μαρία αλήθεια, φίλε. Εγώ τα λέω μπροστά, τα λέω από πίσω. Αν τα χρήματα. Μαζί μα είναι ο Κούλη Αλτίδη. Άκουσε με λίγο. Σωτήρι, είμαι κακό, τα λέω από μπροστά. Συγγνώμη, θα πούμε τον μπαμπά μου την άλλη φορά. Ωραία, να πω για το δασκαλάκι λοιπόν. Όταν φύγει, θα σου πω κάτι για τη σωτήρι. Εσύ γιατί κλαίγεσαι λοιπόν που έχει πάρει κληρονομιά από τον αδερφό σου 100.000. Γιατί κλαίγεσαι όλη μέρα και πα και ζητιανεύει φακέ από το πιπερόν. Με 100.000 στην τσέπη από τη σπιταρόνα που κληρονόμησε στην Ολλανδία. Ε! Γιατί κλαίγεσαι! Και παίρνεις κοινωνικό τιμολόγιο με 100.000. Μας ακούνε εδώ οι υπηρεσίες του κράτους, κυρίες και κύριοι! Ο Βλάκας γελάει, ο Βλάκας γελάει. Ηρεμήστε λίγο ρε παιδιά, φακές λέει. Φακές τι να κάνει, γελάζω δηλαδή. Δεν κατάλαβα, μάλλον όλα τα δυο σας. Και έχεις γυρίσει κάθε καλοκαίρι ένα μήνα όλα τα νησιά του Αιγαίου σε πεντάστερα ξενοδοχεία. Δεν το φωνάζω, Μάριο. Φιλέα το φωνάζω, φιλέα Φόγκ. Αυτός που τα λέει. Λοιπόν, ναι, να πούμε λίγο για να φύγει το μήνυμα. Ο γύρος των νησιών. Κάντε κολοτούμπα σου τώρα. Ο γύρος των νησιών. Κάντε κολοτούμπα. Απάρι του Λίμπερο. Κορυφαία ταινία με Καλογερόπουλο για μένα είναι το ένα. Αλλάζουμε το θέμα μας τώρα. Με Κιμούλη Παπούλια. Αλλάζουμε το θέμα μας. Από τις λίγες. Ναι, ναι, ναι. Να πω την αμαρτία μου, κόλλησα τώρα το ένα και ένα. Ένα και ένα. Ποιο? Το χαρακτηρίζει Γιώργο Ιταλό, ο δασκαλάκης, τραγικό. Τραγικό. Άρα και εσένα με τραγικό κινηματογραφικό. Θα συζητήσουμε για τις παροχές, για τις αποδοχές μας αυτά. Θα συζητήσουμε λίγο, θες. Μη μάλλον τα παιδιά, είστε ευγνώμονες του κράτους. Εμείς παλεύουμε σαν τα σκυλιά στους δρόμους. Εγώ λέω ότι απλά για να προπυλάκησαν Σκουρλέτη και φίλοι, προφανώς και μιλάμε. Μην κάνεις κάτι το οποίο είναι εσχρό. Για δεξίους. Είναι εσχρό αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή. Παραμονές. Η αγανάκτηση δεν είναι από δεξιούς. Παραμονές 17 Νοέμβρη. Το ξέρω, παλικάρι μου, το ξέρω. Ναι. Η αγανάκτηση, ειδικά για αυτό το φίλι. Ναι. Το ξέρω, παλικάρι. Που και για το παιδί που σκοτώθηκε πάνω, το έβγαλε εξτρεμιστή, δολοφόνο. Καλά, καλά τον κάνανε. Όπα, όπα. Θεός χωρές το παλικάρι, πονάει η καρδιά μου και η καρδιά μου βασικά είναι αλλά, με τη μάνα στο σπίτι αλλά, που έκλεισε. Αλλά. Εθνικιστής ήτανε. Κακό είναι αυτό. Α, όχι, τέξε, α. Δεν είπα αυτό. Αλλά αν σου βγει στο βαθύλακο ένας Αλβανός με όπλο και κάνει σουλάτσο μέσα στο βαθύλακο, πες μου εσύ τι θα κάνεις εσύ. Θα ειδοποιήσεις αστυνομία ή όχι. Ο Αλβανός δεν θα βγει στο βαθύλακο, φίλε. Γιατί ο Αλβανός στο βαθύλακο μπορεί να σηκώσει την αλβανική του σημαία, μπορεί να πιει το τσίπουρό του με τον Έλληνα και να λέει για την Αλβανία και να την υπερασπίζεται. Και κανένας να μην πάει να του πει τίποτα. Θα σηκώσει η αλβανική σημαία στο βαθύλακο.
Ναι, γιατί. Λοιπόν, σου δίνω. Άκου, γιατί. Σε σένα, Παπαδόπουλε. Γιατί. Σου δίνω 200 ευρώ μετρητά τώρα. Μα, αυτά μόνο στον πάγο γίνεται. Κάτσε τη σηκώνη τη σημαία, δεν έχουμε πρόβλημα. Έλα στο βαθύλακο, πάνε στο βαθύλακο τώρα. Ναι, τώρα. Σου δίνω 200 ευρώ. Ναι. Θα μπροστά στα καταργήματα. Έχω και όπλο. Γιατί πάνε με. Όχι, γιατί στοχοποιεί. Γιατί στοχοποιεί ανθρώπου που είναι είτε Αλβανό είτε Βούλγαρο. Εσύ ναι. Μπορεί Αλβανό. Όπω στοχοποιούν του Έλληνε. Όπω στοχοποιούν στο βαθύλακο. Όπω στοχοποιούν του Έλληνε στη Βόρεια Ήπειρο. Ηρεμίστε ω φορούλιδε, ηρεμίστε. Είχε όπως στοχοποιούν, Μάριε, τους Έλληνες στη Βόρειο Ήπειρο. Έχει κανένα πρόβλημα, έχουν κανένα πρόβλημα εδώ οι Αλβανοί, οι Βούλγαροι. Είχαν οι παλιά μεγάλα. Παλιά είχαν. Βγήκανε να πανηγυρίσουν τρεις οικογένειες τη νίκη επί της Ελλάδος, επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ελλάδος και τους πάσαν τα αυτοκίνητα και κλαίγανε κοριτσάκια με τη μαμά τους. Φίλε, τα είδαμε, ναι, όχι, Παναγιώτη. Συγγνώμη, ρε φίλε. Πιο παλιά γινόταν. Μισό λεπτό, βρε Βλάξ. Τώρα απλά έχουν εδώ βγαίνει να πανηγυρίσει ο Παοξής ή ο Αριανός στην Πότσαρη. Και τους πάνε το αυτοκίνητο οι Αριανοί, οι Παοξίδες. Και εσύ μου λες για τον Αλβανό και τον Έλληνα. Και εγώ το έχω επιβραβεύσει. Καλά λέει. Η οπαδική βλακεία. Δεν σε αναγνωρίζω. Στο διάλειμμα είσαι εξαιρετικό. Η οπαδική βλακεία δεν έχει σύνορα, δεν έχει ομάδα, δεν έχει. Άρα και η εθνικιστική βλακεία πρωτίστως δεν έχει σύνορα. Δεν είναι βλακεία. Και κλαίει μία μάνα, έκλεισε ένα σπίτι. Έκλεισε ένα σπίτι. Στην ελληνική σημαία ανήμερα τη εθνική εορτή. Το χωριό ήταν γεμάτο ελληνικές σημαίες, έτσι. Καλά λέει, ρε Χρυσάδε. Το χωριό ήταν για μάτω ελληνικές σημαίες. Και πήγανε σε αυτόν. Τώρα, το ότι τον δολοφόνησαν. Ακριβώς. Σαφώς τον δολοφόνησαν. Το ότι μπορούσαν να το συλλάβουνε. Βλέπεις, είμαι σωστό. Αυτό λέω ότι ο Φίλης. Και εγώ αυτό λέω. Δεν είπε, θα μπορούσαν να το συλλάβουνε. Καλά είμαι, τι είμαι εγώ, ο Φίλης. Τι μου βάζει το τα λόγια του Φίλη. Είπε ο Παπαδόπουλος κάτι, είπε τα λόγια του Φίλη. Είπες εξή. Δεν είπε. Εσύ χαβαλέ, να το κατάλαβε. Να μην κάνει χαβαλέ με αυτά. Δεν τι γίνεται. Το κατάλαβε. Έχει τρελαθεί όλο ο κόσμο. Ναι, αλλά το δούμε του. Έφυγε το δούμε του. Ποιο? Το Δουνουτού, λέει, έφυγε. Πού πήγε? Έφυγε, τέλος με μας, δεν ασχολείται. Δεν πήγε ποτέ το Δουνουτού. Σωτήρη, κλείστε τη μουσική. Όχι, μήνυμα, γιατί είμαι Γιώργο Ιταλός. Μήνυμα θαλαμοφύλακα, πραγματικό έπος, το αφιερώνω, ούτως ή άλλως από μόνο του πάει, σε Τσαλτίδη Χρύσανθο. Με το που το διαβάσω, πετάς Skid Row, το έχεις έτοιμο από ό,τι είδα. Με αφορμή το σχόλιο του Χρύσανθου για Αλβανό με αλβανική σημαία να κάνει σουλάτσο μέσα στο βαθύλακο, μήνυμα Παοκτσή, θαλαμοφύλακα. Μιλάμε για ένα από τα SMS-ικά τοτέμ του Λίμπερο. Λίγο καλά κονέ να έχει ο Αλβανός από το βαθύλακο και μπορεί να παίξει δεκάδα στον Άρη. Χαριλάου, land of opportunity. Γελάς, για τους μη γνωρίζοντας αγγλικά, η γη της ευκαιρίας. Γελάς, τεράστιο και μήνυμα. Με αυτή τη βλακεία, έπος. Πόσο χαμηλό επίπεδο έχεις. Oh, oh, oh. Μήνυμα με πνεύμα, έπος. Πραγματικό έπος. Αγαπητέ Τσαλτίδη. Πες μου λίγο, πες το ερώτημα θα μαλωμοφύλακα. Περισσότερους Αλβανούς στην ΚΑΠΑ 19 έχει ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ. Ρωτάς κανένα. Land of opportunity. Το έμαθες και το opportunity. Άντε βρε οπορτονιστή. Opportunity. Σηκώνει και δάχτυλα στο New York Times. Opportunity είναι το σωστό. Σηκώνει και μεσαία δάχτυλα στο New York Times έξω από τα γραφεία τους. Κατάλαβες. Ξανά το ερώτημα λίγα και το κατάλαβα. Ξανά το ερώτημα. Αν τους εδώ τους εωσφόρους. Δεν χρειάζεται, πατάει η φρένα σου λέει: κάτσε με γενικά σκηνικό. Μαζί μου καμιά επίσκεψη. Τι να μα κάνουν επίσκεψη, Ρασλάμ. Καλά, λέω εντάξει. Τι να μα κάνουν επίσκεψη, Ρασλάμ. Η Μαριλίζ, να μπήκε. Τι δίνουμε. Ένα, αν είναι να μα κάνει επίσκεψη. Γεια σου, Μαριλίζα. Δυο και τρει και πέντε, έτσι είναι επισκέψει. Όχι, ένα-ένα. Να έρθουν ένα-ένα. Ένα-ένα να μπορεί να με δώσει δύο πουγγέ, να πέσω κάτω. Και τι θα γίνει, μάγκα θα είναι. Όχι, παλικάρι. Πε τα αυτά. Και είσαι και έχει αριστερή γιαγιά. Γιατί να σε παρέσει. Αυτό με την αριστερή γιαγιά. Γελάει Μαραλίζο. Θεός χωρίς τη γιαγιά. Λέει ό,τι λέει, ό,τι μπουρδα λέει. Λέει φουλ της μπουρδας. Όχι, Σωτήρη, όποτε το δεξιάζει, το πετάει, η γιαγιά μου ήταν αριστερή. Μα εγώ δεν Θεός χωρίς τη γιαγιά του. Την μπουρδα εσύ την είπες πάλι. Ναι. Ναι. Δεν υπάρχουν αριστεροί και δεξιοί. Λοιπόν, εξαπατημένη ήταν και η γιαγιά μου και η γιαγιά σου. Σε μπούφο. Μπούφο. Όπως και η μόνη μας πατρίδα, ποια είναι, Χρυσανθζαλτίδη? Η Ελλάδα. Τα παιδικά μας χρόνια. Ποιο? Τα παιδικά μας χρόνια. Άλλη μπουρδα κι αυτή. Α, όχι, φίλε, είναι τεράστια. Άντε, τεράστιο είναι αυτό. Ένα λουντέμι. Τεράστιο είναι αυτό. Ναι. Στρατή Μυριβίλ. Ναι. Τεράστιο, φίλε. Ξεκινάει η σειρά. Ό,τι καλύτερο είναι αυτό. Το είδε. Ποια? Κάτσε καλά παραγωγή. Καλά, οι άλλοι δουλειά δεν έχουν. Ο Ρέστι Τσάν και αυτοί πηγαίνουν στο Νόματ. Είδα αποσπάσματα. Sorry. Αποσπάσματα είδε. Καλό, τι γίνεται. Περίμενε λίγο. Πότε πήγαν αυτοί. Πήγε ο Σπαλιάρα. Ναι. Και ο Χαμπατάκι. Πώ το λέω. Καρακατεβάκι. Πώ το λέω. Κάτσε πέντε μέρο και στο Νόματ. Ξέρει πόσα λεφτά πήρανε. Τα μισά πόσα κληρονόμησε αυτό. Κλαίνουν αυτοί του λείπουν οικογένειε. Κλαίνουν του λείπουν οικογένειε. Δηλαδή θα παίρνει πάλι μέρο του Σπαλιάρα σε αγωνίσματα και τέτοια. Παίρνει. Ρε φίλε, συγγνώμη. Δεν έχω δει ούτε δευτερόλεπτα. Απλά είδα το τρέιλερ. Και μιλάμε για του ποδοσφαιριστέ
που δεν κάναν διακοπές το καλοκαίρι, κάνανε μόνο 13 μέρες. Ο Σπαλιάρας μέχρι προθέσεις του Survivor. Και δεν είναι αθλητής, ας πούμε. Και είναι και άδικο για τους υπόλοιπους που έχουν δηλώσει συμμετοχή, έτσι. Να μην τους πάρεις, φίλε. Μήνυμα του Αριανού του Γιώργου στον Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Γιώργος. Ταβερνιάρη, φέρε καμιά ρωσική και καμιά ρετσίνα. Άσε τα νομικά στον δημοσιογράφο. Τι αλίμονο. Έτσι. Αλίμονο. Να καλημερίσω αυτού εδώ πέρα στο Υπουργείο που ήταν στο μεταφορό. Τι είναι αυτό. Βρήκα τον πέρα του. Βρήκα που να ξέραν που πέσαν οι άνθρωποι. 100 δίκια έχετε, παιδιά. Απλά πέσατε τώρα στον Τζαλτίδη που είναι δαίμονας των νομικών. 100 δίκια, ρε φίλε. Εντάξει. Και αυτοί δεν άκουσαν επίθετο. Δεν άκουσαν, δεν αγκωθήκαν όταν άκουσαν επίθετο. Δεν ήξερε. Ναι. Τον ήξερε όμως ένας άλλος, εξή. Σε άλλη υπηρεσία. Στον Ασπρόπυργο. Με τη Βάγια, πώς τη φόλεξε. Τον ήμνησε. Μαρία. Τον ήμνησε. Τον ήμνησε. Λοιπόν, για να μην αφήσουμε. Έχει σχέση με τον παλιό παίκτη που. Ποιον? Τα αδέρφια. Ποιον? Συγκεκριμένος αυτός που είπα. Λοιπόν, να βάλουμε, να τιμήσουμε και εμείς τον Wayne Rooney. Σωτήρι, παιδιά, μπείτε και δείτε γιατί τον Wayne Rooney εψέ με τους γιους του. Και δείτε τον μικρούλι, το μωρό, σκίσω, έτσι, που, κρατάει, μένα, θα που κρατάει στην αγκαλιά. Θα φέρω και τα φεκ με, και, τα, Σωτήρι, και τα χαρτιά με τις κληρονομίες τώρα. Μπες και δες το. Ζητήστε δανεικά από τον Ασλαμά. Τώρα θα δεις τα κάνω. Της εκπομπής. Βάλε τον Wayne Rooney σε ένα φωτοαντιγραφικό σμίκρινση 120% και βγήκε το μωρό του. Θα ξαπλώσεις. Θα ξαπλώσεις. Μπουτάκια, γάμπα, λεμουδάκι, μάγουλα, φάτσα, αυτιά πεταμένα όλα, ίδιος ο Rooney. Πόσα χρόνια παίξει τη Manchester? Τέσσερα γόρια. Ποιον ήθελες να μιλήσεις? Λίγο, Γρήσα, δεν περίμενε λίγο. Πόσα χρόνια παίξε? Πολλά, αρκετά. 7. Τουλάχιστον αυτός ξέρει ότι είναι δικά τα παιδιά σίγουρα. Αυτές οι αχλαμάρες που τις αηδίες. Όχι, γιατί ο Γιγκς ξέρω εγώ, ρε φίλε. Αυτά τα πω εγώ για παίκτη του ΠΑΟΚ. Ρωτάω, ρε. Αυτά στην ημάρα δεν γυρνάνε, γινόντουσαν γνωστά. Ρε, γίνονται γνωστά. Δεν είναι από το μυαλό μου να τα βγάζω. Ρωτάω. Είναι σίγουρο. Υπήρχε παίκτη του ΠΑΟΚ με αδερφό και. Όχι, ρε, λέει για τον ΠΑΟΚ. Απλά ρωτάω, επειδή γίνεται. Όχι, αυτά να τα πω εγώ. Ναι. Τι θα λένε εδώ πέρα. Αυτά αγωγή. Αγωγή. Και θα πρέπει να δώσει όλη την κληρονομιά. Αυτό είναι γνωστό. Αυτό πρέπει τώρα όμω να το κάνουμε. Γιατί αγωγή, ρε, φίλε. Ρωτάω. Τουλάχιστον ξέρει ο Rooney, βλέπει το γιο του και λέει είναι δικό μου, κατάλαβε. Να μείνει απλό του γιο. Όχι αυτό. Δεν από ο Γκίξ το γνωρίζει, το ξέρει, α πούμε, το ξέρει. Ο Γκίξ ξέρει ότι πιτσιλούσε εσένα. Σε πιτσιλούσε εσένα 17 χρόνια. Βρε, υπάρχει και πανό απάνω. Βρέω σφορούλι, τι φοβάσαι. 20 χρόνια. 10 χρόνια βάζει πρωτάθλημα. Don't you apart. Μπορεί να επιστρέψει το κυριούλι, μην είναι αυτό το. Τον έξω από εδώ τον αναφέρει. Άντε καλά, εντάξει. Καλά. Ναι. Ναι. Ώρες γίνεστε και οι δύο, γι' αυτό κατάλαβε. Λοιπόν, για να τιμήσουμε και εμείς τον Wayne Rooney που χθες έκανε την 121η εμφάνισή του και τελευταία με την Εθνική Αγγλίας. Δεύτερος σε συμμετοχές, πρώτος σκόρε στην Αγγλία, της Εθνικής Αγγλίας με 55 γκολ. Γιατί η νυν σύζυγός του και τότε αραβωνιαστικιά του όταν έπαιζε στην Everton, Colin, πέταξε το πανάκριβο δαχτυλίδι που της είχε κάνει δώρο στα σκουπίδια. Μετά από ποιο γεγονός είχε γίνει παγκόσμιο σούσουρο? Για ποιον λόγο? Όταν ήταν αραβωνιασμένη, η Colin, η πανέμορφη σύζυγός του, πέταξε το πανάκριβο δαχτυλίδι που τους έκανε δώρο. Όταν έπαιζε στην Everton πρώτη τελευταία χρονιά. Είχε γίνει κάτι. Υπήρχε και βιντεάκι που έκανε το γύρο του κόσμου. Για ποιο λόγο? Τα πήρε μαζί του και είπε χωρίζουμε. Αλλά τελικά τον παντρεύτηκε και έχουν και 4 παιδιά. Ο άλλος κουρεύτηκε, ο δικός σας. Τον είδες? Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας στον ιστορικό Απόλλωνα Πόντου, ο οποίος είναι η πρώτη ομάδα της Θεσσαλονίκης που από εδώ και λίγο καιρό έχει γυναίκα, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο. Ανέρεση, ποια είναι? Κάτι, νομίζω, κάτι είναι πάρα πολύ μπροστά ο Δημήτρης, είναι γνωστό. Ο Καλαϊτζίδης. Η κόρη του, Κατερίνα Καλαϊτζίδου, είναι η πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Απόλλωνα Πόντου, όπως φαίνεται και σε έγγραφο εδώ πέρα που βλέπω εδώ πέρα. Ναι. Η δεν Κατερίνα μιλάει. Λοιπόν Καλαϊτζίδου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Απόλλωνα Πόντου. Μιλάει και ευγενικά αυτή, Η οποία μη σε πιάσει. Ξέρω. Ο Κόλκας, ο Κόλκας είναι μίλες έτσι για την κυρία πρόεδρο. Την πάω με τα χίλια. Δημήτρη Καλαϊτζίδου, το πάω με τα χίλια. Δημήτρη, καλημέρα. Δεν σχολιάζω. Με είδε στην Καλαμαριά πρόσφατα. Αυτά και κεράσματα και τέτοια. Σ' ακούω, ωραία τα λες. Και στην Περούτζια κάποτε δεν είχε, ήταν μια που είχε μια ομάδα λέει. Και πήγε να παίξει και όλα στην αδρική ομάδα. Προεδράκλα ήταν γυναίκα, τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα, ήταν η πρόεδρος της Στίβας. Ναι. Και γυναικάρα και επιχειρηματίας. Για τη Μέη που τρίζει η καρέκλα της. Μιλάμε για ομάδα Β' Εθνικής. Δεν ξέρω αν υπήρχε άλλη. Ομάδα Β' Εθνικής. Η Στίβα ήταν στη Γάμα, την ανέβασε 2 χρονιές σε Ρή και την πήγαινε για Β', αλλά κάτι έγινε με την επιχείρηση. Ομάδα Θεσσαλονίκης. Πάντως δεν υπήρχε, είναι η πρώτη. Πρόεδρος λοιπόν, Κατερίνα Καλαϊτζίδου. Δεν είναι η Θήβα, είναι η Κατερίνη του Νότου. Του Νότου. Η Κατερίνη της Ρούμελης. Τι ηλικία έχει η Κατερίνα?
Πού να ξέρω εγώ τι είμαι. Ναι. Περίπου, ρε φίλε. 30, ξέρω εγώ, 28. Δεν κάνω 32, πλάκα. Δεν κάνω πλάκα. Δείχνει 24. Δεν κοροϊδεύω. Ωραία, 24. Δεν ξέρω. Πρόσωπο, στυλ, σώμα, attitude γενικά. Η κοπελίτσα να είναι γερή, να είναι καλά. Μπράβο. Δείχνει 24. Μπράβο. Τουλάχιστον όταν την είδα εγώ τελευταία φορά πριν από 1,5 χρόνο. Έχει γραφεί ο τύπο. Απόλλωνας, μην γλύφεις άλλο. Ναι. Ποια είναι η Αναστασία, ποια είναι. Όχι, δεν είναι Αναστασία τώρα. Καλημέρα καινούρια, μαγάπη. Παιδιά, τα μηνύματα καθίσαν τελευταία 2 λεπτά. Έχουμε τον φίλο τον Φιλότα που μπαίνει για τον Άρη. Σωτήρη, βάλε λίγο μουσικούλα, ρε φίλε. Πάμε έτσι ξεροσφύρι. Έτσι. Παπαδόπουλα, ναι. Ελπίζω να ξεκίνησες να πηγαίνεις στην εκπομπή με γαλότσες. Όσο πλησιάζει ο Μάης, θα χρειαστείς και μπρατσάκια από το κλάμα. Λέει ο λατρεμένος του Παοξή 164. Γιατί? Ηρωνεύεται. Δεν κατάλαβες. Ο 164 ο Παοξής, ναι, ναι, δεν κατάλαβα. Ότι αυτοί οι δύο. Ναι. Θα γίνει χαμός, το κλάμα θα είναι θάλασσα. Α, έτσι το πάει. Μπράβο, 164. Α, σου άρεσε τώρα. Φανταστικό με το είναι μήμα. Πολύ ωραίο. Το τεμ. Το τεμ. Στείλ του και ένα τέτοιο. Τι. Και ένα ορθογραφικό έλεγχο. Πώς είναι το μάτς θες. Ας μην το κάνεις. Τι θες. Να βγάλεις. Βγάζεις τα παπούτσια. Φωτογραφία ο Τσαλτίδης. Πώς είναι το χθεσινό μάτς. Κάπτεν Αμέρικα, τι είναι αυτό. Αγγλία, Αμερική. Πώς το είδαμε. Κοίτα εδώ. Άλλη κάλτσα φοράει στο αριστερό, άλλη στο δεξί. Βγάλτε. Πολύ ωραία. Έλα κόσμο. Ω, μύρισε Παρασκευήλα. Νάτος. Νάτος. Τώρα σε είπα. Ο νονός της φράσης. Μύρισε Παρασκευήλα. Άκη Σακισλόγλου. Ο ημνητής του έντεχνου. Ο εχθρός του ροκ. Καλημερίζουμε Άκη Σακισλόγλου. Άκη, έλα μέσα. Το πρωί το, κάθε Παρασκευή το λέω. Ο Σακισλόγλου έχει πει μύρισε Παρασκευήλα. Και το έχουν κλέψει και σε πολιτικά ραδιόφωνα της πόλης και το λένε. Έτσι. Άκη, καλημέρα, αγόρι μου. Παλικάρι μου. Τι λέει, κανένα Νίκο Ζούδιαρη, αρθεί να ακούσουμε τίποτα να τέτοια. Γιατί εδώ έχουμε μπλέξει με του ναι. 095 στείλε τη συνέχεια. Λέει ό,τι και να πού. Περίμενε λίγο. Ναι. Ο φίλη μου λέει, ναι, είπε κάτι χειρότερο. Τι δεν είπε, λέει, ότι ήταν εθνικιστή. Είπε ότι ήταν ψυχικά διαταραγμένο. Με αυτά με αφήνει από μένα μακριά το παλικάρι. Θεό κάνει και ανάλυση προφανώς. Ούτε έρευνα έχω κάνει, ούτε ξέρω. Εγώ ξέρω ότι το δολοφόνησαν. Μπορούσαν να το συλλάβουν, αλλά και αυτό έκανε κάτι το οποίο τώρα. Αν το ξέρουμε το βίντεο, είναι ψεύτικο. Ωραία, όποιο λοιπόν ξεφύγει για οποιοδήποτε λόγο για λίγο, να το σκοτώνουμε. Δεν κατάλαβε τι είπα, εσύ. Δεν κατάλαβε τι είπα. Το εθνικιστικό μίσος και μυσαλλοδοξία οδηγούν σε. Έχουν την κατάληξη. Το κακό το μίσος οδηγεί μόνο σε. Ένα Έλληνα βουλευτή. Αντί να βγει και να πει αυτό που λες, ναι, βγει και είπε ότι ήταν ψυχικά διαταραγμένος. Δηλαδή έδωσε η θελημένα ή άθελα, γιατί δεν μπορώ να το ξέρω, εγώ δεν κάνω αυτό που κάνει αυτός, μια δικαιολογία στους Αλβανούς που το σκότωσαν. Αυτό σου λέω. Και είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση με αυτούς τους ανθρώπους πήγανε από τον απλό κόσμο. Και δεν θέλω εσύ, γιατί ξέρω δεν το κάνεις, να τους δίνεις δικαιολογίες, είναι δεξιοί, είναι αριστεροί. Ποιος δεν κατάλαβε τώρα ότι προφανώς. Στην πέσανε ρεσί του Κουκουέ και αριστερή βασικά. Μην υποτιμάς. Εντάξει. Μην υποτιμάς. Θέλω φωτογραφίες να μου δείξεις. Περίμενε. Έγινε χαμός Μενοτοπούλου με τη μαύρη δαντέλα αφιερωμένο στους Αγόρα που είναι πορωμένος μαζί της. Ναι. Στο δείπνο το χθεσινό. Όλοι κοιτούσανε μόνο αυτήν. Κανείς τον Τσίπρα, κανείς τους υπουργούς. Όλοι κοιτούσανε μόνο Μενοτοπούλου με μαύρη δαντέλα. Μα και οι υπουργοί αυτοί κοιτούσανε. Και οι υπουργοί αυτοί κοιτούσανε, έτσι. Στείλε τη συνέχεια 095, ό,τι και να κάτι λέει και γραμματικό. Ναι, λέει, ναι. Πάντως πριν άκουγα την κρίνια του Παναγιώτη όταν έλεγε την αλήθεια για τον ΠΑΟΚ και έκανε σαν τις γυναίκες στην κρεβατομουρμούρα που ό,τι και να. Πού κόβεται. Εκεί πέρα κόβεται 095, στείλε τη συνέχεια. Τρώτα νύχια μου. Θα πάμε σε break, θα ανοίξουμε. Λοιπόν. Η πρώτη σωστή απάντηση. Για ποιο λόγο η Κολίν Ρούνεϊ, όντας αραβωνιασμένη, μάλλον αραβωνιασμένη ούσα, πέταξε το πανάκριβο δώρο δαχτυλίδι που τσίκανε ο Γουέιν όταν κυκλοφόρησε σε όλο τον πλανήτη ένα βίντεο που έδειχνε τον Γουέιν Ρούνεϊ που είχε γίνει χαμός. Το πέταξε στα σκουπίδια στην πόλη του Λίβερπουλ που ζούσαν τότε. Και μάλιστα υπήρξε και ένα θεϊκό σχόλιο από τους οπαδούς όλων των άλλων ομάδων πλην της Λίβερπουλ. Έτσι. Λοιπόν, τρεις μονές προς Λυσούλες. Pink Floyd, Brit Floyd, live αύριο βράδυ στο Factory of Sound. Τρεις μονές για το απίστευτο αυτό show. Τρεις διπλές για απόψε. Γκέμα του Λιαντίνη, Παραστασάρα με Νίκο Καλογερόπουλο και Κατερίνα Διδασκάλου στο Αριστοτέλειον. Και για απόψε επίσης πρεμιέρα ο Select John Fowles με Αργύρη Αγγέλου και Ιωάννα Πηλιχού στο θέατρο Αθήνεων. Τρία εισιτήρια Άρης Περιστέρη, FM και ονόματα επώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης ή Live ή Γκέμα ή Συλλέκτης ή όλα μαζί αποστολή στο 54 526.
Πάμε περισσότερο εμείς οι δυο μας. Πάμε οι δυο μας παλικάρι. Τι να κάνουμε, το πάμε έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε επιστροφή. Σε τρία λεπτά από τώρα ανοίγουμε γραμμές 23-10-287-888 στην Τρόικα της καρδιάς σου, στον Λίμπερο της καρδιάς σου. Εδώ με Σωτήρη Δασκαλάκη είναι μαζί μας. Απίστευτη συμμετοχή και για Brit Floyd και για το θέατρο. Τρεις μονές προσλησούλες για το Άρης Περιστέρη την Κυριακή 5 η ώρα στο Nick Gallis Hall. Τρεις μονές για τους Brit Floyd αύριο βράδυ στο Fix Factory of Sound. Και για απόψε τρεις διπλές για το γκέμα του Λιαντίνη, η παράσταση, το πνεύμα, μιλάμε, με Νίκο Αλγερόπουλο και Κατέρνα Διδασκάλου στο θέατρο Αριστοτέλειον, ώρα 9. Θα τα προμοτάρω εγώ τα θέατρα. Ναι, για, να πω το άλλο εγώ και μετά πέσεις. Όχι, για το θέατρο θα προμοτάρω. Παραστασάρα! Μπράβο, σε παραδέχομαι. Και τρεις διπλές για την πρεμιέρα απόψε, ο συλλέκτης του Τζον Φόουλς με Αργύρι Αγγέλου και Ιωάννα Πηλιχού. Είμαστε η πιο πολυσυλλεκτική εκπομπή. Η εκπομπή, η οποία δίνει μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μπράβο, θέατρο, μουσική, συναυλία. Συγγνώμη, η μόνη εκπομπή που το κάνει αυτό. Άθρισε τα λίγο σε ευρώ, πόσο βγαίνει. Πάρα αυτά που δίνουμε. Πάρα πολλά. Είναι 35% και 10 ευρώ, 130. 10 ποιο βρε. Το εισιτήριο. Το θέατρο. Περιστέρι. 4 ευρώ το ταξάκι. 18 το θέατρο. 20 το βάλω εγώ γιατί έχει τα μεταφορικά. Και 20 μόνο 2. Αν πάρει ταξί καλύτερα. Τρεις διπλές. Και τρεις διπλές για το. 250 ευρώ. Και κάτι παραπάνω πρέπει. Απλά δεν τα δίνεις σε έναν, οπότε γι' αυτό μοιράζονται. Καλά, εντάξει, περίμενε λίγο. Τι θα δώσω. Εντάξει, δεν δίνεις λεφτά όμως. Τι θα δώσω. Σε έναν να πάει θέατρο απόψε. Γιατί μπορεί να δει κάποιος να σου πει κέρδισε, θα δώσει με το 250. Καταρχάς, μπορεί να βάλει, ας πούμε, να κερδίσει για Άρη και για θέατρο σήμερα. Σωστό. Να πάει τον μπάσκετ, στον μπάσκετ τον Άρη την Κυριακή και απόψε να πάει στο γκέμα. FM και ένα όνομα τεπώνυμο. Δίπλα γράφει Floyd. Ή θέατρο πιο όμως, ή γκέμα. Αυτός γιατί έγραψε, Brit Floyd. Brit Floyd. Μπερδεύτηκε. Έτσι, είναι Brit Floyd. Δεν το κατάλαβα. Περίμενε, ποιος το είχε κάνει. Ποιος. Αυτός το λέει για πλάκα, εδώ, στο ραδιόφωνο, δεν είναι πια σε εμάς. Τσέλιγκας, με άσπρη κάλτσα και σαγιονάρα, ποιος το είχε κάνει. Που στέλνει άλλος, δε παιδιά, βάλτε λίγο. Εδώ είναι ο Τρέγιας. Βάλτε λίγο. Boys, και λέει. Εδώ είναι ο Τρέγιας. Συγγνώμη, φίλε, αυτό το βουσ που. Εγώ το έχω πει, Ρασλάμα. Εγώ το έχω πει, δεν θυμάμαι τι έχω πει. Δεν ήμασταν εδώ, στον άλλο σταθμό. Εσύ λες για άλλο, λες εσύ. Α, κατάλαβε κιόλας. Ρόρεβερ. Α, εδώ είπε. Μπράβο, εδώ είπε Ρόρεβε. Ναι. Σωτήρη, ήσουν εδώ με το Ρόρεβε, ήσουν. Χρήσα. Ναι, αυτό το είπα όντως. Το είπα παπαδόπουλος. Ναι, εγώ το είχα πει πριν χρόνια. Ναι, βούσκος, λέει, τι αυτό, ρε φίλε. Στο Μετρόπολης. Ναι, 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 ναι. Έρχεται, λέει, παιδιά, βάλτε λίγο boys. Τι τσέλιγκας είναι αυτό. Και τι λέει, και λέει ο Παπαδόπουλος, φίλε, συγγνώμη, αυτό το βούσκος δεν το ξέρω. Λέει, από τι είναι, λέει, λαϊκό. Το λέω, τι είπες, ρε. Από το βας. Ναι. Ο Παράσκε. Κάτι προφανώς θα λέγαμε για τη Σαμπρίνα που. Δεν είναι εδώ. Ο Τάσος φοράει άσπρη κάλτσα. Στέλνει. Καλά, στο δάστο τον Τρέγια, ρε. Καλημέρα, Τρέγια. Στέλνει ο άλλος και λέει. Τρεγιάκο μου. Αυτά, λέει, που λες, μόνο αυτό που είπες, λέει τώρα, μόνο ο Ποπάι μπορούσε να το έχει πει. Και το γράφει Ποπάι στα αγγλικά. Ποπάι. Και λέει, φίλε, ρόρευε, συγγνώμη, είσαι καινούριο ακροατή. Λέω, τι είπες. Ήμουν έξω εγώ. Και το είδα το μήνυμα. Λέει. Ωρόρευε αυτός. Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Κατάλαβες ποιος έτσι. Το θυμάσαι το βίντεο κλιπ από το καλημέρα boys, με την Σαμπρίνα. Εσύ κάτσε καλά. Στην πισίνα κάτσε, και πισίνα, τι είχε γίνει στην πισίνα. Στην πισίνα κάτσε καλά ορίστε. Εκείνο σου πειράζει. Στην πισίνα μάλλον και από το σπίτι μου έχω δει. Μη πας πουθενά. Άντε, βάλε. Όχι, δώσε κανένα γυαλί. Λοιπόν, άνοιξε γραμμές. Παιδιά, σοβαρά δεν ξέρει κανείς. Άνοιξε γραμμές. Δεν παρακολουθείτε αγγλικό ποδόσφαιρο. Για ποιον λόγο η Κολίν, η νυν σύζυγος του Γουέιν Ρούνεϊ, όταν ήταν αραβωνιασμένη και ακόμη έπαιζε στην Everton, πέταξε το πανάκριβο δαχτυλίδι δώρο που της έκανε μέσα στα σκουπίδια. Είχε κυκλοφορήσει ένα βιντεάκι, είχε γίνει χαμός. Σε όλο τον κόσμο, εννοείται. Σε ολάκερο τον πλανήτη. Μαζί μας έχουμε τη Βασιλική Ρετσίνα από τη Μεσημβρία Ενοποιητική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2317-13981. Η Ρετσίνα με την παραδοσιακή, πλούσια και αυθεντική γευσούλα. Να κάνω μια ερώτηση σε Δασκαλάκη, Τσαλτήρη και Παπαδόπουλο. Ναι, ξέρω ότι απαντήσει ο Δασκαλάκης. Σε χρόνο ντετέ. Να δω οι άλλοι δύο αν απαντήσουν. Για ποιον υπάρχει σχόλιο χθες σε πολιτική εφημερίδα. Το τονίζω, σε πολιτική, σε αρθράκι πολιτική εφημερίδα. Λέει λοιπόν, αυτός και αυτός παρουσιάστηκαν έτσι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο άλλος είναι άλλο κεφάλαιο. Έτσι, είναι μια σπουδαία επιλογή. Όχι λόγω του γκέλ που ενδεχομένως να κάνει, αλλά λόγω καλλιέργειας, προσωπικής ματιάς και διευρυμένου πνεύματος. Και αν θέλετε, είναι μια επιλογή πολιτικής αισθητικής με έναν έξυπνο άνθρωπο που δεν προέρχεται από κομματικό σωλήνα και δεν θα μπει σε μαντρί. Μένει βέβαια να δούμε το μείγμα που θα φτιάξει στο τέλος ο Μητσοτάκης
κυρίως τι γεύση θα αφήνει. Ναι, για ποιον αφήνει. Για ποιο, ποιος είναι ο άλλος. Ο Ψαριανός. Φλακία, δεν είπες. Ποιος είναι ο Ρεσοτήρη. Που γράφει και πολύ πολύ πράγμα για αθλητικά, για ποδόσφαιρο. Πανούτσος. Και ας μου λένε οι άλλοι τώρα σε ποιο payroll είναι και σε τι είναι. Έτσι. Πανέξυπνος, διευρυμένο πνεύμα, μπράβο, σπουδαία επιλογή, τεράστια καλλιέργεια και προσωπική ματιά. Μπράβο. Άλλο κάτι, και κάτι άλλο που θα στα πω εκτός άλλο αέρα. Αυτό. Και κάτι, άλλο. Άλλα, και κάτι άλλο που θα στα πω εκτός αέρα. Εσύ που θα ψηφίσεις τη Δημοκρατία, ορίστε, αυτές είναι οι επιλογές του. Α, για το Μητσοτάκη, λες, εγώ για το Μανούτσο λέω. Τατσόπουλο θα ψηφίσεις. Θα ψηφίσω Τατσόπουλο. Τον έκραζε το Τατσόπουλο, τον κερδοκράζατε. Σιγά μου ψηφίσατε τον Τατσόπουλο. Εσύ στη Δημοκρατία πήγε. Και τι με νοιάζει εμένα. Τι μόρισε, τι ψηφίζει. Φυσικά τι. Α, τώρα είναι καλή, έκανε ωραία επιλογή. Όχι, ρε φιλά, αν έχει τον Τατσόπουλο και τον κάθε Τατσόπουλο, είναι κάκιστη τραγική επιλογή και δεν τον ψηφίζω. Ναι, πού κάνει άνοιγμα λοιπόν. Καβαλά πάμε στον καιρό. Τι με νοιάζει, ρε φιλά, με τι τον καιρό, με τον καιρό. Στην ΟΝΕΔΕ Νουδουφουκού είμαι. Τι με νοιάζει. Όλοι κρίνονται, φίλε, καθημερινά. Εσύ που είσαι ταγμένος στο payroll συγκεκριμένου κόμματος και καθημερινά λειτουργείς υπέρ αυτού, αλλάζεις τα δεδομένα σου. Λοιπόν, περιμένω από τους πρόσφυγες της Μακεδονίας να πούνε ένα μπράβο στον Δημήτρη τον Μελισσανίδη. Άσε μας, μωρέ, κάνεις αβάν τον Μελισσανίδη τώρα. Για την κυβωτό της Ρωμιοσύνης. Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις. Για το τεράστιο μουσείο που ετοιμάζει, έτσι, το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού. Ετοιμάζει. Αν το έκανε ο Ιβάν Σαββίδης. Σαν τον Καμένο. Επιτέλους βάζει το χέρι στην τσέπη. Στα πλαίσια του γηπέδου του ΠΑΟΚ θα κάνουμε και το μουσείο. Έτσι, μπράβο. Διάβασε ποιοι είναι στην επιτροπή. Αφού η Άκη είναι 9 βαθμούς πίσω, να τώρα την κάνει ο Μελισσανίδης. Ενώ ήταν ο ΠΑΟΚ 9 βαθμούς πίσω. Διάβασε, ένα-ένα. Ποιοι είναι στην επιτροπή, διάβασε. Σημαίνονται άνθρωποι στην επιτροπή. Λέγει ονοματεπώνυμα να μας λέει ο Παπαδόπουλος ιδιότητα. Να, ναι. Να δούμε τι ξέρει. Ναι. Γιάννης Βούρος. Ηθοποιός. Δύσκολο να στείλει. Πανύψιλος ηθοποιός. Συνέχισε. Αλέξης Αλεξίου. Αλέξης Αλεξίου. Πολιτικός μηχανικός. Πάμε, συνέχισε. Μητροπολίτης Γαβρίλ. Κυπουρός. Εύκολο. Ωραία, συνέχισε. Κώστας Γεωργουσόπουλος. Ταβερνιάρης. Τι είναι ο Γιώργος Όπλος, κόσμος ο Γιώργος, το βρουνιάρις αυτό λέω. Πραγματικά φίλε, έχει επιλέξει μια επιτροπή η οποία όλη αυτή η επιτροπή θα δουλέψει πάρα πολύ για την... Συνέχισε, διάβαζε να τα βρίσκει ο Παπαδόπουλος, διάβαζε. Άντζελα Γκερέκου. Α, πυρηνικός φυσικός. Τι είναι η Άντζελα Γκερέκου, τι ήταν, ποια είναι η υπαγγελική. Ηθοποιός, εντάξει, ηθοποιός. Αρχιτέκτονες ήταν. Μπράβο, λένε, τσμέδε. Παντελής Θαλασσινός. Παντελής έλλειψη θαλασσινού. Σε παραδέχομαι. Τον έχει πάρει με το ταξί, ξέρεις. Μας έδωσε ναι. Ιωάννης Νετζίκοφ. Ομογενής του Άρη από την Σλοβενία. Ζωγράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Αυτός τι θα κάνει στο μουσείο, ρε. Τι να κάνει. Τι λες. Τι θα βάλει στο μουσείο, ρε. Θέλει κρεοπόλη. Συνέχισε εδώ, τι άλλο θα βάλει. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Έχει μέσα Γιώργο Νταλάρα. Ναι. Αχημικός. Και επιστολή έστειλε. Με Νταλάρα. Ναι. Και πες του έναν ακόμη. Ναι, έλα. Τάσος Μπλουμέτης. Λευτέρης Παπαδόπουλος. Γνωστότατος. Ωκεανολόγος. Σωτήρη, τι είναι Μπλουμέτης ο Τάσος. Μια γραμμή περιμένει, κατάλαβα. Δεν πειράζει. Μπλουμέτης. Ρε Μπλουμέτη. Σκηνοθετάρα. Και εγώ το ξέρω την σκηνοθέτηρα. Τι σκηνοθέτησε. Δεν ξέρω, ρε. Περίμενε. Για να σε σκίσω εγώ. Για να σε σκίσω εγώ. Για να εκπλήξω πάλι τον Ασλάμα. Δεν γνωρίζω. Η ταινία της ΑΕΚ. Άντε, ρε, μπράβο. Αλλά η πιο γνωστή του ταινία ποια είναι. Που έχει κάνει τρελά εισιτήρια. Η πιο γνωστή του ταινία. Η κατάκιστο των γκρουπ. Πολίτικη κουζίνα. Μήπως ήταν. Φωτογραφία, Facebook, να σχολιάσουμε. Α, ναι, περίμενε. Έχει ανεβάσει ο Τσαλτίδης. Και θα το κάνω. Έχει ανεβάσει ο Τσαλτίδης. Και στο Instagram. Και στο Instagram του Λίμπερο. Και στο Facebook του Λίμπερο. Βάλτε μηνύματα, ρε, εσύ. Σε ποιον ανήκουν οι κάλτσες. Έχει ανεβάσει ωραία φωτογραφία τη σκιά. Τη σκίαση δεν πρόσεξε λίγο ο Τσαλτίδης, δεν πειράζει. Έτσι. Ποια διαβόλια. Επειδή είπα και ο Σφορούλιδες, ρε. Ναι. Φίλε, εγώ. Καλά. Φυσικά και υπάρχει διάβολος. Φυσικά και υπάρχει, φίλε. Ναι, άνοιξε και την Καινή Διαθήκη. Το βλέπω καθημερινά, ναι. 10 με 12 το πρωί, ναι. Στην Τρόικα του Λίμπερο. Ναι. Δίπλα μου είναι ένας παππούλης, καλοσυνάτος, είναι ακριβώς ο ορισμός του διαόλου, έξω από εδώ. Με χθεσινές κάλτσες. Με κόκκινες κάλτσες, που είναι το δείγμα, το χρώμα του αιωσφόρου, έτσι. Καθημερινά τον βλέπω, καλοσυνάτο, παππούλη, ο οποίος κουτσένει λίγο κτλ. Και μεταμορφώνεται. Σε κυριούλη. Σε κυριούλη στο μικρόφωνο. Μήνυμα λέμε τώρα του 039, έτσι, για να ξέρουμε. Σωτήρη, μπαίνεις κανονικά στην κλήρωση. Λοιπόν, Ιωάννα, καλημέρα. Έχω ρωτήσει ποιος φοράει τις κάλτσες. Στο Facebook του Λίμπερο, έτσι, μπείτε τώρα. Και ο Κρις μου γράφει ο Γουέιν Ρούνι. Καλό. Μπράβο τον Κρις, αδερφός ο Κρις.
αδερφός. Ο φίλος ο Κρίστοφερ από Σουηδία. Ναι. Πιστεύω ότι είναι του Μάριου. Ναι. Συνήθως φοράει βερμούδα και συμπαθεί την Αγγλία όπως και τη θυγατρική της. Το νούμερο στο παπούτσι είναι μικρό για να είναι του Χρύσανθου και το πίσω κακομύρικο σταράκι είναι του Κακομύρη. Καλή σας ημέρα, καθημερινή μου ραδιοφωνική φίλη. Κακομύρη, Κακομύρη. Κρίστοφερ, καλημέρα. Κρίστοφερ, όμως, αυτά τα λες από μακριά. Ήρθες εδώ πέρα για το ρεσπό ή δεν ήρθες από εδώ πέρα? Ο Ντάγκαν λέει στον Ασλαμί και στο αγόρι του που ήρθε ξαφνικά. Ούτε τα παπούτσια δεν πρόλαβε να βγάλει. Γεια σου, Ντάγκαν, τεράστιε. Αν κρίνω από το μέγεθος του παπουτσιού σε κατά 15χρονο. Αλλά το σωστό μήνυμα είναι του Δημήτρη. Ναι. Λίγες τρίχες, άρα παππούς. Ασλαμάς. Δημήτρη, είναι αλητία αυτό. Πάμε στις γραμμές, καλημέρα. Προσοχή στα μηνυματάκια, έτσι. Ναι. Συγγνώμη, φίλε, που περιμένεις 26 λεπτά. Ναι, καλημέρα. Πάει, καλημέρα. Πάει. Έπεσε ο φίλος. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Ο Θουβού, ο παδός της Αγγλίας, πανηγυρίζει από ΕΠΣΕ μετά από μία ακόμη μεγάλη εμφάνιση. Ήταν και ένα, ακόμα ένας ο αγώνας, δεν τον έδειξε πουθενά, μόνο το Ιντερνετ. Ιρλανδία, Βόρεια Ιρλανδία. Α, πώς έλειξε αυτό? 0-0. 0-0. Κάτσε, αυτό ήταν φιλικό. Δεν μάχησε ούτε τίποτα. Φιλικό, αλλά φιλικό. Φιλικό. Δηλαδή, δεν είδαμε κάτι. Φιλέ! Αν και βγήκε μια ανακοίνωση από τους Βόρειο Ιρλανδούς ποιος θα αγοράσει αυτό το κασκόλ, το split. Δηλαδή ότι είχαν κασκόλ, ναι. Βόρεια Ιρλανδία με Ιρλανδία. Ναι, σαφώς και είμαι Βόρεια Ιρλανδία, εννοείται. Ποιος θα το αγοράσει το κασκόλ? Ναι, λίγο δύσκολα. Εγώ το έπαιρνα πάντως. Εγώ το έπαιρνα. Από αυτούς δηλαδή. Συγγνώμη, είδες τι κασκόλ βγάλαν τα split Αγγλία-ΗΠΑ? Τα είδες? Όχι. Τι είχαν πάνω? Δεν το είδες το match. Το είδα, τα κασκόλ δεν είδε μπροστά κάνει. Γιατί καλά, ζούσε στην Κυρκή, δεν έβλεπε τι είπε. Αμερικανούς και Άγγλους με το split κασκόλ. Απίστευτα. Τρία διαφορετικά. Πόσα διάφοροι τύποι ήταν, φαντάσου. Όχι, έβλεπα το άλλο διάφορο με τον Αναστασιάδη και τον άλλον που έμοιαζε τον Αναστασιάδη. Και εγώ με ήχο την Ελλάδα έβλεπα. Συγκινητική παρουσία των παδών της Εθνικής στο Τάμπερε. Λοιπόν, τον Σάντσο εσύ τον είχες πάρει χαμπάρι. Το Σάντσο Πάντσο. Της Αγγλίας. Όχι, όχι. Φίλε, μόνο είναι... τον Wilson που έβαλε τον goal. Καλά, το φωνάζω, το λέω εδώ και 1,5 χρόνια τον Wilson. Ναι. Ο Jason Sancho είναι 18 ετών, extreme, και παίζει στην Dortmund. Ναι. Φίλε, έχει πράγμα η Αγγλία από πίσω. Η ευκαιρία χάθηκε, ασλαμά. Ό,τι και να λέμε, χάθηκε το καλοκαίρι. Γι' αυτό πήρε το Euro Under 20 και θα κάνει παπάδες. Εντάξει, καλά. Μακάρι. Κάτι σε αυτό που λέγατε πριν, επειδή με το που είπε τέτοιος από αριστερούς και φάγανε πέσιμο από δεξιούς και είπε γιατί είναι δεξί, είναι Έλληνες. Άρα με αυτή τη λογική χρήσατε και αυτοί πετάνε μολότοφ στους αστυνομικούς, γιατί είναι αναρχοαριστερούς. Ποιος έβαλε τη λέξη αριστερός στο ανάρχο δίπλα? Καλά, εντάξει. Γιατί καλά, εντάξει. Όχι, καθόλου δεν κρινόμαστε. Αν εσύ θεωρείς ότι όλοι οι αναρχικοί είναι αριστεροί, κάνεις τεράστιο λάθος αν έχεις αυτή την αίσθηση. Καλά. Τι καλά. Όχι, η αναρχική ιδεολογία δεν την έχω. Είναι ακροαριστερά. Εγώ δεν... Με έχεις ακούσει εμένα να πω αναρχοαριστερός? Μία φορά. Μία φορά. Το άλλο άκρο είναι ακροδεξιά. Αυτό ίσως θες να πεις. Αν θες να πεις αυτό. Όχι, ούτε αυτό θέλω να πω. Δεν μπορεί να είναι αναρχικός δεξιός. Συγγνώμη, ρε φίλε. Μου τα γκρεμίζει όλα τώρα. Περίμενε. Ό,τι έχω διαβάσει από Κροπότκιν, Παμπακούρ, περίμενε. Η αναρχία είναι μια έννοια φλού. Δεν είναι φλού. Δεν είναι καθόλου φλού. Μα είναι μια αναρχία. Είναι μια έννοια. Είναι η άμεση δημοκρατία. Η αναρχία είναι μια έννοια άναρχη. Καλά, καλά, φυσικά. Μπορεί η άναρχη λοιπόν αυτή η έννοια να πηγαίνει και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Άμα σου έρθουν τώρα, θα σε σκόψουν. Μην πεις που είμαστε, θα ανεβούν πάνω. Είπαμε, οδός αβίσου αριθμός 0. Δηλαδή είναι αριστερή η αναρχική λέσση. Ο αναρχισμός είναι το άκρο της αριστεράς. Ο αναρχισμός. Το δέχομαι. Μα δεν είναι αυτό. Επειδή του βαλιάζουμε του μένε, γιατί είπε ο Μάριο λέει από δεξιού και λες δεν είναι Έλληνε. Πλάκα έκανε κατά τα. Όσο Έλληνε, εντάξει, για αυτή και. Και ο αναρχικό είναι Έλληνα, ναι. Άλλο είναι. Γιατί τι είπαμε, ότι ο αναρχικό. Εμεί τι λέμε, ότι ο αναρχικό είναι Ιουγκοσλάβο? Όχι, ρε παιδιά, με το που πετάει κάποιο μία μολότη λέτε αναρχοαριστερό κατευθείαν. Εγώ τη λέξη αναρχοαριστερό, άκουσα με λίγο, δεν την έχω χρησιμοποιήσει στη ζωή μου ποτέ. Α, γενικά λε, για κάποιου άλλου. Α, εντάξει. Ωραία, θα ναι, όχι. Έγινε παλικάρι, δεν περιμένουν άλλοι δύο. Έγινε θυμού, να σε καλά, καλημέρα παλικάρι. Εγώ πραγματικά δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Το αναρχικό θα χρησιμοποιήσει. Το αναρχοαριστερό ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, πάμε, καλημέρα. Και να σου πω και γιατί. Γιατί δεν το έχω και στο μυαλό μου έτσι όπω το λε εσύ. Εντάξει. Εγώ είμαι. Ναι, όνομα και ομάδα. Φίλε. Πάω, Γιώργος Ξάνθη. Ξάνθη, Γιώργος. Μπράβο, με βρήκε ο Παναγιώτης. Ναι, ο Γιώργο, πάμε λοιπόν, παλικάρι. Μαριέ, ναι, παλικάρι, είσαι φάρους αυτό που πες πριν. Σε τι είπα? Για το μουσείο. Για το μουσείο που θα κάνει ο Μελισσανίδης μέσα στην Αγία Σοφιά. Ναι. Την κυβωτό της Ρωμιοσύνης. Ναι. Γιατί, τι είσαι, λοιπόν, τι επειδή κυβωτό όλο αυτό το πραγματάκι που κάνει αυτή η ομάδα κάτω, ναι, στο προσφυγικό, ναι, είναι καπέλωμα όλων των υπόλοιπων. Συμφωνώ, είμαι μαζί σου και το κάνει και ο ΠΑΟΚ. Ενώ του Ιβάν δεν είναι καπέλωμα.
ακόμη και ο Απόλλων Πόντου εν μέρη. Που είναι η μόνη ομάδα που δικαιωματικά της ανήκει το προσφυγιά και πόντος. Ο Πανιώνιος. Και ο Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος είναι και πιο παλιό. Και... ο Πανιώνιος και ο Πόλος Μύρνης, επειδή είναι, πρόσεξε, είναι ομάδες που ιδρύθηκαν εκεί. Άρα οι δικοί μου οι παππούδες και οι γιαγιάδες που ήταν και στη μικρή στρατηγική καταστροφή, επειδή δεν είναι ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ δεν είναι Πόντι. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι αυτό, ρε. Μην μπερδεύετε τα πράγματα. Και ο ΠΑΟΚ το καπηλεύεται, ρε φίλε. Και ο ΠΑΟΚ το καπηλεύεται. Και ο ΠΑΟΚ το καπηλεύεται. Συμφωνώ μαζί σου. Μισό λεπτά, όλοι το καπηλεύονται το συγκεκριμένο. Κάνε... γενικά οι Έλληνες το καπηλεύονται. Για μένα είναι λάθος και το να ονομαστεί το γήπεδο είναι προσβολή Αγία Σοφιά. Σωστό. Α, μπράβο. Σωστό. Και αυτό είναι μεγάλη, μεγάλο τέτοιο γιατί δύο. Το έλεγα να το κάνει ο ΠΑΟΚ, το λέω και που το κάνει η ΑΕΚ. Τι θα πει τη ΑΕΚ το γήπεδο Αγία Σοφιά. Μεγάλο καπέλωμα για μένα. Είναι. Μεγάλο καπέλωμα. Ωραία. Έτσι. 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 Δεύτερον, μετά για την επιτροπή που είπες, εντάξει, μπορεί να είναι κάποια άτομα σημαντικά από αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι οι επιτροπές αυτές στα μουσεία είναι αμυστοί. Τι σημασία αυτό τι σημασία έχει τώρα. Τι σημασία δηλαδή, έχει. Δηλαδή, αν ο Γιάννης ο Φούρος δουλεύει μέσα όλη την ημέρα 6 ώρες. Ο Μελισανίδης θα τους πληρώνει. Αυτό δεν τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Εσύ και εγώ, δεν ο Παναγιώτης. Όπως το κρατικό της Πηλέας. Άρα. Κάτι... ή την επιτροπή της περιφέρειας και του Δήμου Θεσσαλονίκης που θα συνταχθεί για να γίνει γήπεδο με τα λεφτά του ΕΣΠΑ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα δώσω όλα ο Ιβάν. Ο Ιβάν τα δίνει. Ιβάν, αλλά αφού τα δίνει ο Ιβάν, γιατί η περιφέρεια είπε θα συμμετέχει. Απλόχερα κρατάμε την εκκλησία, κρατάμε και το σχολείο. Το ναι, θα μείνει. Η περιφέρεια γιατί είπε θα συμμετέχει. Μπορεί να κάνουν τα παιδάκια μπουρμπουλίθρε για να κάνουν μπουρμπουλίθρε τα παιδάκια εκεί πέρα γιατί με τα τραπέζια. Γιατί ο περιφερειάρχης είπε θα συμμετέχουμε εμείς με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Δίνουν κάτι ψίχουλα. Α! Από το Ιβάν τα δίνει τώρα δίνουν κάτι ψίχουλα. Ψιγουλάκια. Μα τα δίνουν μέσω έτσι. Τι θες τώρα. Καλά, το ξέρουμε ότι με κάποιο τρόπο τα παίρνετε. Το ξέρουμε. Ωραία. Και κάτι να πω κάτι τελευταίο για το προηγούμενο θέμα που είπες Χρύσανθε. Επειδή, ξέρετε, σας έχω πει μένω στην Ξάνθη, έτσι είναι μια ιδιαίτερη περιοχή με μειονότητες. Αν βγει εδώ σήμερα ένας με τουρκική σημαία και Καλάσνικοφ στο δρόμο, θα μας φανεί περίεργο άμα τον πυροβολήσει η αστυνομία. Δεν βγήκε στο δρόμο με Καλάσνικοφ και ελληνική σημαία. Πού βγήκε. Μην παραχαράσετε την ιστορία. Μην παραχαράσετε την ιστορία. Το βίντεο τι. Το Καλάσνικοφ βγήκε όταν πήγαν οι ειδικές δυνάμεις των Αλβανών. Πήγαν οι ειδικές δυνάμεις να συλλάβουν ένα που σήκωσε ελληνική σημαία. Και τότε το έβγαλε. Άιντε! Το βίντεο εγώ βγάλω. Άντε, σκοτώσαν έλα και υπερασπίζει τα αυτού. Εμένα μου δεν σου λέει. Γιατί το κάνει αυτό, ρε. Γιατί δεν σου λέει. Είσαι λάθο τώρα. Είσαι λάθο τώρα. Καλά κάνω και είμαι λάθο. Μα τη σώνει εδώ τώρα. Μα τη δίνει τη δουλειά τώρα και εσένα και εμένα. Όπω θα έρχονταν οι άλλοι, θα έρθουν και αυτοί τώρα. Άντε, γυναικάρι. Μα συγγνώμη, άμα δει δηλαδή αστυνομία κάποιον με ένα Καλάσνικοφ, τι περιμένετε να κάνει. Σοβαρά τώρα δηλαδή. Ωραία, φίλε, μπράβο. Πες τους και μπράβο που σκοτώσαν τον Έλληνα που σήκωσε την ελληνική σημαία. Πες τους και μπράβο. Μπράβο στην αλβανική αστυνομία και στις δυνάμεις της Αλβανίας που μπήκαν και σκοτώσαν τον άνθρωπο. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο, φίλε. Ό,τι χειρότερο. Μπράβο, μπράβο. Μα στοχοποιεί. Γεια σα. Μα στοχοποιεί, φίλε. Κάνει ό,τι χειρότερο. Άντε, να προσέχετε τι λέτε. Πάμε παρακάτω. Απειλεί ο Τραμπούκος. Καλά λέει τώρα. Χρήσαμε εντάξει. Πάμε παρακάτω. Επόμενο. Η μεγάλη εικόνα είναι αυτή. Ο εθνικισμός κλείνει σπίτια. Τελείωσε. Και είναι απόρρια της κρίσης. Όπου μιζέρια, φτώχεια, κρίση, πάει το πράγμα στον εθνικισμό. Τέλος. Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Έτσι ανέβηκε ο Χίτλερ. Τέλος. Τέλος. Μες στην καλή ευμάρεια. Και ο Στάλιν έτσι ανέβηκε. Ήταν δυνατόν να πάρει Χρυσή Αυγή. Και ο Στάλιν έτσι ανέβηκε. Προφανώς. Αλλά δεν το λες. Προφανώς. Και ο Λένιν έτσι ανέβηκε, κάτσε, αλλά δεν το λες. Ο Στάλιν, ό, υπάρχει διαφορά. Και ο κάθε Αμερικανός πρόεδρος έτσι ανέβαινε. Όχι, ζούσε... Ο κάθε Αμερικανός πρόεδρος έτσι μη ανέβηκε. Φωνάζε, μη φωνάζε. God bless America. Αυτές τις μπουρδες λες κι εσύ. Στη Ρωσία, ο τσάρος και η αυλική του και μία κάστα ανθρώπων ζούσανε. Όχι απλά πλουσιοπάροχα. Ονειρικά. Ενώ ο Λένιν και ο Στάλιν μοιράζονταν και... τον μισθό τους με την κομμούνα. Μα γι' αυτό και είμαι εναντίον του Στάλιν. Γι' αυτό και είμαι με τους τροτσκιστές. Αγαπητέ Τσαλτίδη. Με τους τροτσκιστές, ε. Εγώ κυνηγάω Στάλιν και Σοβιετική Ένωση. Εγώ δεν πιο πολύ από σένα. Δεν έχουν σπίτι στην Ολλανδία. Πάμε παρακάτω. Ούτε εγώ έχω. Αφού το πούλησες. Το πούλησα για να ζήσω. Αξιοπρεπώς σαν τροτσκιστής κομμουνιστής. Γιατί κάποιοι με έχουν δούλο, όχι εργαζόμενο. Ο δόσαβης σου αριθμός 0. Και αυτοπροσδιορίζονται ως διευθυντές. Η φρίκη της Μακρονήσου δεν βρίσκεται στα βιβλία. Βρίσκεται. Εγώ θα τον έδιωχνα. Βρίσκεται. Δεν εννοώ το Ζαγόρα. Η φρίκη της Μακρονήσου δεν βρίσκεται στα βιβλία. Βρίσκεται. Στα μάτια των ανθρώπων της Χρήσανε Τσαλτίδη. Πάμε στον ακροατή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις, φίλε. Πού έχω μπλέξει. Καλημέρα. 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 Ναι. Όνομα και ομάδα. Είναι το όνομά μου. Πέτρος, ναι. Πέτρος, είμαι Αριανός. Γεια σου, Πέτρο. Γεια σου, Πέτρο. Καλημέρα, κόρη μου. Να είσαι καλά.
Καλημέρα. Για να θα πω και εγώ λίγο τη γνώμη μου. Προφανώς και αυτό που έγινε στην Αλβανία είναι μια δολοφονία. Για μένα αυτό που είναι σαφώς το τελείως τραγικό για τη δικιά μου αισθητική τέλος πάντων είναι ότι αυτός ο άνθρωπος τον αναγνωρίζουμε σαν εθνικό ήρωα. Που για μένα εγώ δεν μπορώ να το δεν είπα κάτι τέτοιο δηλαδή. Εγώ. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα για σένα. Δεν είπα για σένα. Είπα ότι κρατήθηκε ενός λεπτού υγεία στη Βουλή. Για αυτόν τον άνθρωπο κάθε μέρα σκοτώνονται χιλιάδες Έλληνες. Δεν παίζει ρόλο με τον έναν Έλληνα τον έχει σκοτώσει Αλβανός, Τούρκος ή άλλος Έλληνα. Έχει ένα συμβολισμό πάλι τώρα και να σου πω κάτι. Παίζεται και ένα παιχνίδι τώρα με Υπουργεία Εξωτερικών αυτό. Με προωθούν διάφορα θέματα και αυτοί και εμείς. Είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων πάνω στο θάνατο ενός νέου ανθρώπου. Αυτό γίνεται. Χρυσανθέ, πριν 1,5 μήνα σκοτώθηκε ακόμα ένας Έλληνας στο Κολωνάκι. Ναι. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είπαν ότι τι να κάνουμε αφού μπήκε μέσα να κλέψει, τι περιμένει να γίνει. Έκανε επομένως μια παράνομη πράξη. Uh-huh. Επομένως εντάξει, λογικό είναι. Ο απειλητικός Ζάκης. Παρ' όλα αυτά το σκοτώθηκε. Είναι μια έννοια που ακόμα δεν έχει εξακριβώσει. Τον κλωτσούσανε καθώς πρέπει. Ναι, Μάρια, αλλά. Μάρια, μισό λεπτό. Ωραία, τον κλωτσούσανε, ναι. Πρόσεξε λίγο και δεν έπρεπε να τον κλωτσίσουν και φυσικά έπρεπε να υπάρχει ένας νοήμων άνθρωπος που να πει σταματήστε ρε, τι κάνετε. Τζάμπα έφυγε. Παρ' όλα αυτά, Μάρια, η αιτία θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί. Άρα μην γίνεσαι ιατροδικαστής. Σωστό. Α, καλά, σωστό. Επίσης δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα το τι έκανε μέσα στο κοινοβούλιο. Από την οικογένειά του που μπήκε. Όχι ο κρατικός. Το ξέρω. Γιατί προφανώς στο κρατικό μπορεί να έχεις αμφιβολίες. Η ουσία της εικόνας ποια είναι. Η ουσία της εικόνας ποια είναι. Αφήστε του να μιλήσει, ρε παιδιά. Πήρε τηλέφωνο και δεν μιλάμε. Καλά, μαζί μιλάμε, ρε φίλε. Ναι, αλλά δεν το καπελώνουμε. Παρακαλώ, τον παραλληλισμό που ήθελα να κάνω είναι ναι, για το. Όχι για το τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος ο καθένας μπορεί να έχει. Είναι λίγο διαφορετικό, ρε παιδί. Θεωρεί. Όχι, είναι διαφορετικό. Ποιο είναι το πρόβλημα, Χρήσανθε. Στο ένα, έγινε ενός λεπτού σιγή μέσα στη Βουλή, γιατί αυτός ο άνθρωπος ανακηρύχθηκε εθνικός ήρωας. Uh-huh. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τρίζουν κόκαλα πραγματικών εθνικών ηρώων. Uh-huh. Που πολέμησαν σε καιρό πολέμου. Δίκιο έχεις αυτό, δίκιο έχεις αυτό που λες. Ναι. Έτσι, και φάπτηκε με την ελληνική σημαία από πάνω. Δηλαδή. Τέλος πάντων, δεν καλά, αυτό το φάψανε οι δικοί του, ρε φίλε. Δεν ήτανε. Οι δικοί του το κάνανε αυτό. Και εγώ έβαλα στον πατέρα μου που βγήκε το κασκόλ του Άρη. Τι είπα να πει, ότι ο Άρης το έκανε. Όχι. Πήγανε πολιτικοί σε αυτή τη στιγμή. Σου είπα. Τα μηνύματα. Δεν εκμεταλλεύτηκαν. Κοίταξε, περίμενε λίγο. Και του Ζακ το θάνατο υπήρξε εντός εισαγωγικών εκμετάλλευση. Φυσικά. Από διάφορες οργανώσεις κτλ. Ο καθένας με τη δυναμική. Ο βουλευτής έχει άλλη δυναμική. Άλλη προβολή. Και να μπορώ να πω και ακόμα κάτι για το χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής. Όχι καθ' αυτό το παιχνίδι. Ναι. Να πω ένα μπράβο στο κανάλι του κυρίου Σαββίδη. Οπα. Δεν με νοιάζει ότι είναι ο κύριος Σαββίδης. Το ίδιο θα έλεγα και μετά του κυρίου Μαρινάκη. Και δεν λες του ΟΤΕ Σπόρτερ, φίλε. Όχι, γιατί. Όχι, θα σου πω γιατί. Δεν ξέρω, στο Τέσπορ φαντάζομαι ήταν κάποιος άλλος που έκανε σχολιασμό. Α, λες για τον Τζάρτα. Στο Open έκανε σχολιασμό ένας άνθρωπος ομοφοβικός και ξενοφοβικός, ο οποίος απλά κλωτούσε καλά μια μπάλα, την ίδια μέρα που ένα παιδί από την Νιγηρία, που πουλούσε CD και τώρα απλά βγάζει εκατομμύρια, έγραψε κάτι που φαντάζομαι το έχετε διαβάσει όλοι. Το διαβάσαμε, αλλά κάνει ένα εχθρό λάθος μέσα. Αν και δεν ακούστηκε πουθενά σε κανένα δελτίο ειδήσεων. Χρησιμοποιεί μια λέξη μέσα όμως, φίλε. Ορίστε. Χρησιμοποιεί μια λέξη μέσα στην ανακοίνωσή του ότι το κούμπο. Πες το τι εννοείς. Μπορεί να μην το έχω προσέξει. Εμείς οι έγχρωμοι, λέει. Ναι, οκ. Πέτρο, να πω κάτι. Το έγχρωμος είναι λάθος. Είναι μαύρος. Φυσικά. Γιατί έγχρωμος και σημαίνει ότι ο δασκαλάκης είναι άγχρωμος. Εγώ είμαι μαύρος. Ο δασκαλάκης είναι άγχρωμος. Είναι έγχρωμοι, ερυθρόδερμοι, κόκκινοι, κίτρινοι, δεν είναι ντροπή. Σωστά. Μπορούμε να το πάρουμε έτσι κι αλλιώς ότι είναι λάθος το έγχρωμος, γιατί το μαύρο δεν είναι χρώμα. Η ελληνική δημοσιογραφία το καθιερώνει βλακωδός. Αλλά την μέρα αυτή προσπαθεί αυτός ο άνθρωπος να δώσει ένα μήνυμα στην Ελλάδα, ενώ θα μπορούσε να μας έχει όλους γραμμένους, για να πούμε και την αλήθεια, έτσι. Είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στην Ελλάδα. Αλλά ο αδερφός του είναι όμως. Και κάνει καριέρα στην Αμερική. Είναι ο αδερφός του όμως, περίμενε. Είναι ο αδερφός του. Ο αδερφός του πιστεύεις ότι δεν μπορεί να φύγει τον Παναθηναϊκό και να παίξει μπάσκετ σε οποιαδήποτε. Ναι, αλλά τώρα είναι στον Παναθηναϊκό. Έχει ανάγκη να υπερασπίζεται για να. Την οικογένειά του. Κάθε οπαδό, βλάκα οπαδό, ο οποίος βγήκε και τον είπε, ας πούμε, εγώ. Ρώτησα, υπερασπίστηκε και τον αδερφό του. Ρε. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είχε να το κάνει. Και πολύ καλά έκανε. Να σου πω κάτι. Γενικά ο Αντετοκούνμπο. Και τη χώρα η οποία τον μεγάλωσε. Σωστά. Και για να πω και την αλήθεια, πιστεύω ότι μιλάει καλύτερα ελληνικά από τον Τζάρτα, ο οποίος είναι Ελληνάρας. Ο Τσιάρτας έκανε χθες, πρέπει να έχει κάνει τουλάχιστον 3 γραμματικά, 4 λάθη. Πέρα από τον Ισταλέο. Πέρα από τον Ισταλέο του πράγματος. Κοιμήθηκα πάλι. Υπάρχουν, ρε παιδιά, πάρα πολλοί αθλητές. Πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορούν να μιλήσουν. Ο Τσάρτας, φίλε, είναι συνεργάτης του Open. Στο παιχνίδι της Εθνικής μιλάει κάποιος ο οποίος
Δεν με νοιάζει. Όχι, ψέματα. Καλά, το, okay, δικαιωμάτως είναι. Όχι, δεν είναι συνεργάτης. Ο Ντέμις είναι συνεργάτης. Ο Ντέμις είναι. Σχολιάζει παιχνίδι στην ελεύθερη τηλεόραση. Κάποιος ο οποίος στην προσωπική του ζωή και γενικότερα βασικά και στην κοινωνική του ζωή, γιατί τα δημοσιοποιεί κιόλας αυτά που λέει. Καλά, όλοι σχολιάζουν. Είναι ξενοφοβικός. Ομοφοβικό. Είναι φοβικό. Καλά, για μπάλα το φωνάξανε είναι... και όχι για τις σκέψεις του. Για το... Ωραία, για Πέτρο. Πρέπει να κλείσουμε, ρε φίλε. Ωραία, διεθνή ποδοσφαιριστή τον φώναξε. Όχι για τις σκέψεις του, για αν είναι φοβικό. Με την ίδια μπορούμε. Στιγμή δεν πρέπει να ακούμε ποτέ το Χατζηφωτίου. Έλα, πες τη δίνουμε. Ωραία. Τη δίνουμε. Λέμε τη δίνουμε για να πάμε στο break. Έτσι. Το άκουσα, βρε. Το άκουσα, κατάλαβα, ναι. Τρεις μονές για το live Brit Floyd αύριο βράδυ στο Fix Factory of Sound Show. Μπορεί να δεις. Έχουμε κάποιες προσκλήσεις, δικαιούμαστε ως εργαζόμενοι του Λίμπερο. Στο Fix Factory, ως δούλη, έτσι. Στο live των Brit Floyd. Οδός Αβίσου, αριθμός 0. Τρεις μονές προσκλησούλες, τρεις μονές για το Άρης Περιστέρι και για απόψε τρεις διπλές για το γκέμα του Λιαντίνη, για την παραστασάρα της Αριστοτέλειων και τρεις διπλές για την πρεμιέρα ο συλλέκτης του Τζον Φόλς με Αργύρη Αγγέλου και Ιωάννα Πηλιχού στο θέατρο Αθήνεων. Καλημερίζουμε και πάλι Αλέξανδρο Κοέν, καλό φίλο, σκηνοθέτη της παράστασης ο συλλέκτης. FM και ενώ ονοματεπώνυμο δίπλα Άρηση Live ή Γκέμα ή συλλέκτης ή και όλα αυτά μαζί αποστολή στο 54526. Τελευταίο μισάωρο της Τρόικας εδώ πέρα μαζί. Έγινε και αλλαγή στα DEX όπως λένε. Υπορφωμένη. Έβγε ο Σωτήρης Δασκαλάκης και ήρθε ο Χρήστος Κιώσαρος. Κιώσης. Γίνεται χαμός εδώ πέρα, πραγματικά με τα μηνύματα. Παιδιά, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Δεν υπάρχει στο αυτό που γίνεται. Δεν έχει χύμαρο αυτό. Είναι οι καταράκτες του Νιαγάρα, να πούμε. Πιάσε δέσεις. Καλημέρα στην Έδεσα. Στα παλικάρια μας ακούν και μας στηρίζουν. Νιάγαρα. Αριανή, Παοκτσίδες, Εδεσαϊκή, Water Boys, όλοι. Να είστε καλά, παιδιά. Το ξέρουμε ότι μας ακούτε και μας στηρίζετε και εσείς εκεί πέρα. Μένουν τελευταία 14 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τα τρία εισιτηριάκια για το Άρης Περιστέρι. Τις τρεις μονές για τους Brit Floyd αύριο βράδυ στο Fix Factory of Sound και τις τρεις διπλές για απόψε στο γκέμα του Λιαντίνη, θέατρο Αριστοτέλειων και τις τρεις διπλές για την πρεμιέρα ο συλλέκτης Τζον Φόλους με Αργύρη Αγγέλου και Ιωάννα Πηλιχού στο θέατρο Αθήνεων Βασιλής Όλγας 35 FM κενό. Γράψε το ονοματεπώνυμό σου οπωσδήποτε δίπλα αυτό ή αυτά για τα οποία θες πρόσκληση και το αποστέλεις στο 54526. Μπορείς με ένα μήνυμα να μπεις σε όλους τους διαγωνισμούς. 54526. Γραμμή περιμένει, καλημέρα, πάμε. Μάριο, να διαβάσουμε όμως και το μήνυμα την 39. Σου, α, ναι. Είστε ό,τι πιο οπισθοδρομικό, ναι, στον αέρα. Το διαβάσαμε αυτό, το διάβασε ο Χρήστανθος. Το σχολίασε. Ναι. Σε λίγο θα μας πείτε ότι υπάρχουν και υλικάνθρωποι. Είστε ό,τι πιο οπισθοδρομικό στον αέρα. Προφανώς μας καπελώνει ο Τσαλτίδης. Πάμε στον ακροατή, καλημέρα. Κάνουμε, ρε φίλε. Συνήθως ότι πιο προοδευτικό, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να δικαιολογήσει την fake προοδευτική λα του, θεωρεί ότι ό,τι αληθινό είναι οπισθοδρομικό. Μπορεί, φίλε, τι είπε, τι γι' αυτό fake, και η κορυφαία φίλε μπάντα λεγόταν οπισθοδρομική κομπανία. Καλημέρα, ό,τι να είναι. Σε λατρεύω, καλό ήταν αυτό. Από ένα νομικό μόνο αυτό περίμενες. Αθηνά, καλημέρα. Είναι απίστευτο. Έχουμε τρεις διαφορετικές Αθηνές οι οποίες μπαίνουν για τους Brit Floyd. Τρεις διαφορετικές Αθηνές. Πάμε, καλημέρα. Χρήστο το κομμάτι, τον το βρεις, πες μου, τον το εξέτουμε, πες μου. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Πάμε. Όνομα και ομάδα. Καινούργια μ' αγάπη. Καλημέρα. Χρήστος Πάουκ. Γεια σου, Χρήστα. Πάμε, Χρήστο, παλικάρι μου. Πάμε, σε ακούμε. Χρήστανθε, καταρχάς δεν χρειάζεται να τρελαίνεσαι για αυτό το θέμα. Δεν τρελαίνω. Γιατί, όχι επειδή εσύ είδα πριν τρελάθηκες, φώναζες για αυτά, αυτά που έχουμε ακούσει για αυτό το σκηνικό με το παλικάρι που το φάγανε, είναι να σε πέφτουν τα μαλλιά, όχι... Ναι, πάμε λίγο, Χρήστο, με ρυθμό, φίλε, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, πάμε με ρυθμό, πάμε παλικάρι μου, πάμε. Καλά, Μαρή, έχεις δίκιο, ναι. Τέλος πάντων, το παιδί για μένα ήταν απλά στοχοποιημένο. Και απλά φαγώθηκε. Προφανώς. Δηλαδή εδώ και τρεις εβδομάδες πιο πριν, ας πούμε, τον κάνανε παρατηρήσεις, τον καλούσαν, τον κάνανε. Εγώ απλά θα σταθώ... Να, μέσω αυτού ρε στείλανε ένα μήνυμα. Μη κουνιέστε. Θα έχετε αυτή την τύχη. Αυτό κάνανε αυτοί. Μπράβο, ναι. Πώς σε συμμορίες, ρε παιδί μου, που σε λένε θα φάμε τον αρχηγό να κάνουνε κάλμα οι άλλοι. Κάπως έτσι. Απλά αυτό που με τρελαίνει είναι εδώ στον τόπο μας είναι ότι πάρα πολλοί που εδώ τους αστυνομικούς δεν τους γουστάρουν και δεν τους κάνουνε και τους κάνουνε γίνανε υποστηριχτές των Αλβανών αστυνομικών που να πάρω μια, τη μαρτυρία της μάνας που λέει με χτύπησαν με το κοντάκι στο κεφάλι επειδή τους απάντησα στα ελληνικά γιατί δεν ξέρω λέει αλβανικά και τη λένε εδώ είναι Αλβανία, αλβανικά θα μιλάς. Μόνο από αυτή τη μαρτυρία της μάνας
να καταλάβετε τι μπορεί να έχει παίξει σε όλη αυτή την ιστορία. Ωραία. Ωραίο Χρήστο. Παλικάρι μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, Χρήστο. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. 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 Ο κύριος Βασίλης, ο παδός Ηρακλή. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Βασίλη. Καλημέρα, αγαπημένα κύριε Βασίλη. Καλά είσαι, Παναγιώτη. Γεια χαρά, και... κύριε Βασίλη. Καλά, καλά. Πάμε, κύριε Χρήστο, καλά είμαστε. Πάμε. Μία μικρή διόρθωση, αγαπητέ μου Μάριε. Ναι. Η επανάσταση των Μπολσεβίκων δεν έγινε σε βάρος των Τζάρων. Οι Τσάροι ήταν εκτοπισμένοι στο Κατερίνομπορκ όπου και τους διαλύσανε, τους δηλώσαμε οξύ. Αγία Καταρίνα. Έγινε σε κανονική κυβέρνηση του Κερένσκι με εκλογές. Το 1919. Ναι. Το 1917. Το 1918 έγινε η επανάσταση. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, ωραία. Δηλαδή μιλάμε... Τι ωραία. Είχαν γίνει κανονικά κόμματα, ένας δικηγόρος έκανε ένα από τα κόμματα που έλαβαν μέρος ο Κερένσκι και έγινε πρωθυπουργός. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ανέτρεψαν δηλαδή δημοκρατία. Αυτό το παραμύθι ότι ανατρέψαν την Τζαρική, ο Τσάρος ήδη από το, όταν χάσαν τον πόλεμο το 1885 το Ρώσο-Τουρκικό, ναι, άρχισε σιγά σιγά να χάνει την εξουσία. Η καθεστική ατάξη δηλαδή ποια ήταν το 17, για πες μου λίγο. Δεν δηλαδή, κατάλαβα. Δεν υπήρχαν όχι απλά απομεινάρια, αλλά στην ουσία η καθιστική ατάξη της Τσαρικής Ρωσίας. Δεν είπε κανείς ότι δεν υπήρχαν. Δεν έγινε. Ναι, σωστό. Τύπης. Εσύ το πας τύπης. Ναι. Το πας τύπης. Εντάξει, τύπης ναι. Ναι. Δεν είναι τύπης Μάρια. Ναι, τύπης ναι. Όταν έχει την εξουσία ο Τσάρος, γίνονται 5-6 κόμματα, γίνονται εκλογές. Εναντίον του Τσάρου έγινε επανάσταση. Βρε, όλη η κατάσταση ποια ήτανε. Ο λαός, ο λαός, ο λαός, πώς περνούσε πριν γίνει η επανάσταση. Και μια χαλή χώρα που πιάνει από την Κίτρινη θάλασσα, ναι, μέχρι την Κασπία τη δική μας εδώ, συμφωνώ, είναι εντελώς φυσιολογικό να υπάρχουν όλα αυτά. Και γι' αυτό απέτυχε και η, ναι, Μεγάλη Σοβιετία. Περίμενε, σε ποιο βαθμό όμως, σε ποιο βαθμό. Σε όλες τις βασιλείες. Δηλαδή να ζει το 80% σε κατάσταση πείνας, το 80%. Όχι, το 80% είναι υπερβολή. Ε, τι ήταν, το 70%. Είναι υπερβολή, ούτε το 70 δεν είναι. Όταν λέτε ότι απέτυχε η Σοβιετία, πώς το εννοείτε. Η χωρική, Παναγιώτη, συγγνώμη, πάνω στο σημείο αυτό που λέει. Η χωρική, κύριε Βασίλη μου, η χωρική παρήγαγαν και δεν έτρωγαν. Να είμαι εγώ στο χωράφι. Μάτια μου, να δουλεύω εγώ στο χωράφι 8 και 10 ώρες. Και να τρώω ένα κομμάτι ψωμί. Τον αυτό να σε εξηγήσω γιατί. Διότι από το Μέγα Πέτρο μέχρι που φτάσαμε στο Στρομανόφ, ναι, η Ρωσία είχε εμπλακεί τουλάχιστον σε 10 πολέμους. Ναι, η καρδιά της μόδας τότε. Εάν υπήρχαν, έτσι, προβλήματα τέτοιου είδους που λες, ναι, δεν θα ακολουθούσαν τον Τζάρο. Τι το κατάλαβες. Και όσο γιατί συνεδέθη ο κομμουνισμός με τον αναρχισμό... Για τον πόλεμο λες τώρα. Είναι για το λόγο ότι όταν έγινε η πρώτη, στα τέλη του 19ου αιώνα, η πρώτη κομμούνα των Παρισίων και έπειτα ακολούθηση η δεύτερη, ναι, ναι, σωστό, οι, ναι, περισσότεροι που έλαβαν μέρος αυτοαποκαλούν το αναρχικοί. Ναι, εντάξει. Okay. Και αν θυμίσαι, ναι, αυτοί που ήρθαν από την κομμούνα που προκάλεσαν τον πρώτο παγκόσμιο, ναι, πόλεμο σκοτώνοντας τον Φερδινάδο στην Κροατία, ναι, αυτοί αυτοαποκαλύφθηκαν από μόνος ότι ήταν αναρχικοί Κροάτες και σκότωσαν τον διάδοχο. Ωραία, έγινε αυτή, κύριε Βασίλη. Ήταν μέλη όλη τη πρώτη και τη δεύτερη σε παραδέχω. Σε πολλά δεν λέω ότι έχει άδικο. Σαφώς δεν λέω ότι έχει άδικο. Εγώ λέω λίγο πιο πολύ η μεγάλη εικόνα, η ουσία. Εσύ το πας λίγο το by the book. Κοίταξε να δεις. Και εδώ πεινάει πάρα πολύ κόσμο, ναι, αλλά επανάσταση τέτοια δεν γίνεται. Ε, καλά, εδώ πέρα. Γιατί, ναι, εντάξει, ο καπιταλισμός έχει άλλα όπλα. Φυσικά, έχει άλλα όπλα ο καπιταλισμός. Έτσι. Όχι, και μην με βάζεις, να σου πω κάτι. Με βάζεις τώρα να φαίνεται ότι υπερασπίζομαι το σοβιετικό καθεστώς. Που το υπερασπίζεσαι. Και τον υπαρτό σοσιαλισμό. Τα οποία τα συχαίνομαι. Τα συχαίνομαι. Αλλά εγώ δεκαετία του 80 με κυνηγούσαν στη γειτονιά αριστεροί κομματικοί και κουκουέδες και κνίτες. Κατά τα άλλα ο Χρήσανος λέει για τη γιαγιά του. Εγώ ήταν ίδια ηλικία με τον Μάριο. Εγώ μάλωνα με τον πατέρα μου το σχορεμένο. Με τον πατέρα μου μάλωνα εγώ. Εγώ απευθύνομαι σε εσάς ως τα Έλληνικα στους ακροατάς. Αυτός ο εγώ θα έτρωγα ξύλο από τους κνίτες όταν πήγα να ακούσω τον Κορνήλιο Καστοριάδη, Θεός χωρέστον,
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Ποτέ δεν είναι αργά να το φας. Θα με δέρνανε κνήτε. Μην το ψάξει. Καλά, θα σε κάνανε. Θα μα δέρνανε. Μπορεί να είμαστε μαζί γιατί αυτή τη συνέντευξη την άκουσα και εγώ. Δεν μπορούσα να μπω. Έπεφτε ξύλο απ' έξω. Δεν μπορούσα να μπω. Άρα δεν την άκουσα και δεν μπήκε καν μέσα. Έτσι. Όταν πήγα εγώ live. Το θέμα είναι να κατανοήσουμε όλοι μα. Όταν εγώ κυνηγούσα τον Μίκη Θεοδωράκη. 94 φορές η λέξη εγώ ακούστηκε. Όταν κυνηγούσα εγώ και οι φίλοι μου τον Μίκη Θεοδωράκη, μας λέγανε φασίστες. Είσαι. Εντάξει. Και τελικά δικαιωθήκαμε. Από πού δικαιώθηκε. Με ποιου ανέβηκε πάνω στο. Από πού δικαιώθηκε. Με ποιου ανέβηκε. Από πού δικαιώθηκε. Η πιο ιδανική περίπτωση, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ευθανασία. Ευθανασία τώρα. Μια χαρά τσουβαλιάζει πράγματα και σφίγγει και διαγράφει. Ευθανασία τώρα. Ευθανασία στο κεφάλι. Ευθανασία τώρα! Μάλιστα, μα αφήστε σου. Στον Μίκη, Μίκη, άξιον εστί. Ναι. Η μόνιμη εποδός, ναι, όλων των άκρων, ναι, ένθεν και κήθεν, ναι, είναι να χαρακτηρίζουν τον άλλον. Συμφωνώ. Σωστό. Εγώ θέλω να σου πω ότι είναι πολύ περισσότερα αυτό που μας δένουν σαράτσα από το να μπερδεύομαστε με τα κόμματα και τις ομάδες. Σωστό. Ωραία. Έγινε κύριε Βασίλη, επειδή περιμένει και άλλος πολύ. Γεια σας και καλώς. Καλό. Καλημέρα. Υπέροχη παρουσία και σήμερα. Παρουσία μάθημα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Τελευταίος. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίξεις. Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκος. Νίκος, ο παδός του Πάνου. Τον Παπαδόπουλο σήμερα δεν τον ακούμε πολύ. Γιατί το βάλατε χέρι χθες και σήμερα δεν ακούγεται το παιδί. Το βάλαμε χέρι. Χέρι το βάλαμε. Ναι. Γιατί έχει ωραίο λογαράκι. Παπαδόπουλο, μην καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν είχα διάθεση σήμερα. Μην καταλαβαίνεις τίποτα. Τους κομπλεξικούς εκεί πέρα. Ο Κόλκας έφυγε από δίπλα μας. Ο Σαμπατζόγλου έφυγε. Όπου να είναι, φεύγει κι αυτός. Ο Δόσαβης, ο αριθμός 0. Τα είπαμε. Η άμυνά του είναι η ειρωνία για να μην κάνει τίποτα χειρότερο. Τι να κάνει το παιδί με τους δύο κομπλεξικούς εσάς που έμπλεξε. Τι να κάνει, έτσι. Άμα ήταν και άλλα χειρότερα θα έκανε. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή τι θα έκανε ρε, θα μας σάλα τα λέω εγώ, πες τα. Τι θα έκανε ρε, αφού το πουλάτε τρέλα και οι δύο πάνω του πέφτετε. Όχι ο Χαλίδης, όχι ο τέτοιος, όχι ο γνωρούμενος. Για χαζά. Βέβαια. Ό,τι χαζό μπορείς να φανταστείς. Μέχρι και οι καθυστερήσεις σας αυτό το έχει χούει εδώ και χρόνια. Πήρατε το τραγούδι της Bonnie Tyler, το Another Hero, και το κάνατε θέλω ένα γύρο. Ποιοι το πήρανε, αδιαφήμιση. Ναι ρε. Ποιος, Σωτήρη, Χρήστο. Πορκίτο. Το Another Hero. Α, εσύ διαφήμιση εδώ. Ναι. Α, αυτό, συγγνώμη, αυτό το κάνατε. Και το κάνατε θέλω ένα γύρο ρε. Τι πάτε καλά. Ναι, αν μιλήσω με την Bonnie Tyler θα ζητήσει τραλάδες. Φίλε, το θυμάσαι. Ωρε φίλε. Αυτό είναι, άρα είναι παιδί. Το θυμάσαι. Ωρε που πάμε ρε. Και στο Χρήσανθο ένα τραγουδάκι να βάλει το όλα τριγύρω αλλάζουν και όλο τα ίδια μένουν. Άιντε, καλή σας μέρα. Καλημέρα Νίκο, να είσαι καλά. Καλημέρα. Τι ωραία έκλειση Παρασκευή με εδώ πέρα. Μπράβο. Να, ορίστε. Θα ξαναπάρει ο Νίκος. Στα γρήγορα, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Όχι, στον πρώτο, όχι, άντε. Στον πρώτο που θα βρει ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες που διασκευάζουν Pink Floyd. Στην πρώτη. Και με την γρήγορα. Λέει ο Κερένσκι ήταν απλά πρωθυπουργός των τσάρων και συνεχιστής της πολιτικής του. Αυτό λέω. Έχει δίκιο ο κύριος Βασίλης. Το πήγε τύπης. Ήταν η συνέχεια της τσαρικής Ρωσίας. Βάλαν μπροστά ένα ανδρίκελο. Όπως βάλανε οι Χουντέοι τον Σαμψόν στην Κύπρο. Το Σαμψόν. Και έγινε η άλωση. Στα γρήγορα, αν πρέπει να απαντήσει κάποιος, ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες που διασκευάζουν Pink Floyd, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, στα γρήγορα. Τη Δευτέρα πρέπει να τσεκάρεις άμα έστειλε. Έλα, λοιπόν, δώσε κατάκι. Χαρούπας Φιλώτας, Χαρούπας Φιλώτας, Γιώργος Μαζαράκης, Νίκος Ανδρουλιδάκης, οι τρεις που πάνε Άρης Περιστέρη. Εντάξει, οκ. Τα ακούσαμε, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δίνουν τους νικητές για τα δύο θέατρα και τους Brit Floyd. Δώσε μια. Λοιπόν, Brit Floyd, νικητές είναι οι Βασίλης Μεσημέρης, Σάβας Σαβίδης, Αθηνά Αμουτζίδου. Επαναλαμβάνω τη στρόφος, Αθηνά Αμουτζίδου, Σάβας Σαβίδης, Βασίλης Μεσημέρης. Πάμε τώρα στο Γκέμα, στο Αριστοτέλειο. Νικητές είναι οι Χρήστος Σχοινάς, Γιάννης Παπαϊορδανίδης, Σωτήρης Τσατσαρώνης. Σωτήρης Τσατσαρώνης, Γιάννης Παπαϊορδανίδης, Χρήστος Σχοινάς. Απολαμβάνω Νίκο Καλογερόπουλο, Κατερίνα Δασκάλου, στο θέατρο Αριστοτέλειο απόψε στις 9 η ώρα. Και πάμε στην παράσταση Ο Συλλέκτης του Τζον Φόουλς, Ουρανία Κανακάρη, Κυριάκος Ξανθόπουλος, Βασίλειος Ζήχναλης. Βασίλειος Ζήχναλης, Κυριάκος Ξανθόπουλος, Ουρανία Κανακάρη, απόψε ώρα 9. Να είστε πιο μπροστά γιατί θα γίνεται χαμός πρεμιέρας στο θέατρο Αθήνιον Βασιλείου ώρα 35. Δεν ήρθα απάντηση, Σλάμα. Δημητριάδη, τα γλιτώνεις πάνω τα γυαλιά. Το ξέρω ότι είναι εύκολο, το ξέρετε πολύ.
και δεν θέλετε γυαλιά. Πάρα πάρα πολύ απλά. Ας αφήσουμε ακόμη τρία δεύτερα. Ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες που δισκογράφησαν περιμένοντας 6 μήνες την απάντηση στο Pink Floyd για να πάρουν την άδεια για να δισκογραφήσουν την τεράστια αυτή κομματάρα με τη δική τους ματιά, την οποία προτιμώ από τον Pink Floyd. Λοιπόν, την κουπανάμε, Παπαδόπουλε. Την κουπανάμε. Είχαμε Χρήστο Κιώση, τελευταία 15 λεπτά, ναι. Μετά από Σωτήρη Δασκαλάκη. Ευχαριστούμε και Χρήστο Κιώση. Μην ξεχνάτε, μόνοι μας πατρίδα τα παιδικά μας χρόνια. Καιρό είχα να το πω. Θα το λέω ξανά. Παλικάρι μου. Ναι. Και ευχόμαστε το Λόψη να έχετε ένα bloody rocking weekend. Πάντα τέτοια μέρα με τον Παναγιώτη. Κάναμε κάλεσμα νεκρών του Πολυτεχνείου. Εμείς απλά θα αναφέρουμε μόνο ένα όνομα. Το περίπου 8-9 μηνών μωράκι που δολοφονήθηκε στην αγκαλιά της μητέρας του που διερχότανε στον δρόμο απέναντι από το Πολυτεχνείο. Τους υπόλοιπους τους έχουμε στο σπίτι όλους κανονικά, με ηλικίες, διευθύνσεις, ονόματα και αιτία θανάτου. Ίσως κάποια άλλη φορά. Πείτε ότι το κάναμε. Άιντε αδέρφια, keep on fucking rocking.